Καλώς ήρθατε στο Μαγκαζίνο Life. Καλό Σαββατοκύριακο. Εδώ είμαστε με το Μαγκαζίνο Life. Σήμερα δεν ξέρω, αισθάνομαι σαν να έχει έρθει η άνοιξη. Δεν ξέρω, τα ρούχα τα δικά μου φταίνε. Η διάθεση είναι ο καιρός που εντάξει, μας χαρίζει μερικές ηλιόλουστες ημέρες. Πάντως έχει έρθει η άνοιξη. Εγώ να σας θυμίσω τα τηλέφωνα της εκπομπής μας, το 211-55-55-50, για την επικοινωνία σας μαζί μας, όποια ώρα θέλετε, όχι μόνο τώρα το Σαββατοκύριακο, όλη την εβδομάδα. Όπως επίσης μας βρίσκεται και στο Facebook και στο Twitter, πληκτρολογώντας τη λέξη Μαγκαζίνο Life, μία λέξη, και θα μας βρείτε. Ωραία δώρα και σήμερα έχουμε για να δώσουμε με το μουσικό quiz με τον Στέφανο, τα ρολόγια από την εταιρεία Ferendi. Να, όπως και αυτό που φοράω εγώ σήμερα και όλα τα άλλα ωραία χρώματα εδώ από την εταιρεία Ferendi, όπως επίσης τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών από τα κομμωτήρια ΤΕΟ. Σήμερα τι θα κάνουμε εδώ στο Μαγκαζίνο Life, πολλά. Θα δούμε τη στάση στα ρούχα και στα μαλλιά και στο μακιγιάζ για την άνοιξη, μας ενδιαφέρει. Έχει έρθει άνοιξη, αυτό λέω. Επίσης θα δούμε τους πολιτικούς να χορεύουν σήμερα, ναι, καλά ακούσατε. Θα δούμε τους πολιτικούς να χορεύουν. Πριν όμως, ασφαλώς θα πάμε να ασχοληθούμε με τον ελληνικό τελικό της Eurovision και το τραγούδι που τελικά θα μας εκπροσωπήσει στο διαγωνισμό τραγουδιού. Πάω στον καναπέ όμως τώρα, γιατί εκεί με περιμένει η Μπέση Αργυράκη. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, καλά, μας εκπλήξατε. Δεν υπάρχουν λόγια και δεν λέω τίποτα και δεν υπάρχει λόγια να λέω τίποτα, αφού ο κόσμος βλέπει. Και όποιος έχει μάτια βλέπει. Είδαμε όμως, γιατί σ' αγάπησε. Είδαμε όμως και την Τρίτη. Το ανατρεπτικό πρόγραμμα, θα τα πούμε αναλυτικά. Είδα. Κοντά μας και η Ευγενία Ζήντρου στην Ιστρία. Γεια σας! Γεια σας, Ευγενία! Τι κάνεις, Κιμ? Σήμερα θα δούμε τα ρούχα και όλα αυτά που μας ενδιαφέρουν. Βεβαίως, εννοείται, να τα δούμε και να τα σχολιάσουμε. Γεια σου, Βίκη, γεια σου, Στάθη, γεια σου, Αλεξία, γεια σου, Έλενα. Ας και πάθος είναι ο καναπές μας σήμερα, πολύ ωραία, τέλεια. Με άφησες για λίγο με την πολύ πολύ νεολαία εδώ πέρα και ξανά νιώσω το συνέστημα το χθεσινό, μάλλον το προχθεσινό τότε με τα τελική βραδιά που ήμουν πάλι μέσα στην νεολαία και δεν ξέρεις τι υπέροχα ένιωσα. Καλά, φέτος ήταν ένας εντελώς διαφορετικός τελικός, θα έλεγα. Ανατρεπτικός, γίνανε μίξεις ειδών μουσικής, τραγουδιστών κτλ. Ήταν κάτι διαφορετικό, ήταν, ναι. Το φέραν πολύ στο ευρωπαϊκό. Όλο αυτό το πράγμα ήταν κομμάτια που δουλευτήκανε πάρα πολύ καλά, διαφορετικά το ένα από το άλλο, αλλά όλα. Εκτός από της Κρυσταλλίας που ήταν διαφορετικό το στυλ, τα υπόλοιπα κομμάτια ήταν καθαρά για τα κούσματα της Ευρώπης. Τώρα θέλω να μου πείτε, εσείς όταν ακούσατε πρώτη φορά τα τραγούδια που ήταν υποψήφια, ποιο πιστεύατε ότι θα κερδίσει? Όταν τα πρωτοάκουσα, ανησύχησα. Γιατί δεν μπορούσα να διαλέξω. Α, σας αρέσαν όλα. Όχι, δεν θα πω γιατί δεν μπορούσα να διαλέξω. Α. Αλλά πάντως, μήπως δεν σας άρεσε κανένα από τα τέσσερα. Κοίταξε, ποτέ με το πρώτο άκουσμα θέλω να το δω ολοκληρωμένο. Σαν πρώτο άκουσμα, ανησύχησα το τι πρόκειται να γίνει, το χεράκι που θα βάλει ο σκηνοθέτης. Ναι. Γιατί εκεί θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί πάντα τα πάντα είναι πακέτο πια. Mm-hmm. Πρώτα το βλέπουμε και ύστερα τα ακούμε. Και έχει γίνει και στην Eurovision αυτό. Εκεί μας έχει οδηγήσει το βίντεο κλιπ. Και έτσι ανησύχησα, γιατί σκεφτόμουν αυτά τα κομμάτια πώς θα τροφοδοτηθούν σκηνοθετικά έτσι ώστε να κάνουν τη διαφορά. Λοιπόν, εγώ πρέπει να πω ότι όταν τα άκουσα, που δεν τα άκουσα πάρα πολλές φορές, δηλαδή μία-δύο φορές την περασμένη εβδομάδα που τα είχαμε παίξει και εμείς εδώ στην εκπομπή και μέσα από το διαδίκτυο που τα άκουσα άλλη μία, εγώ άλλο είχα ποντάρει. Αυτό με την Τζοζεφίν και... Α, και το Μαρκ Άντζελο. Ναι, δεν ξέρω. Μου έκανε... Το Dancing Night. Τραγούδι. Ναι, αλλά εγώ τουλάχιστον μου δίνει την αίσθηση ότι θα ήταν ένα τραγούδι το οποίο θα μπορούσε να σταθεί, ας πούμε... Στο διαγωνισμό, ναι. Στο διαγωνισμό. Αλλά το είπε και... δεν το είπε και καλά τη βραδιά του τελικού. Το είπε σε άλλο τόνο, έφυγε πολύ, φάλτσαρε. Και γενικά αυτό το τραγούδι ενώ πώς ήταν... έχετε γίνει η εξπέρ της μουσικής. Τόσα χρόνια παλιές καραμπάς. Αυτό το τελευταίο συγκεκριμένο μας είχαν φωνάξει μέσα στο green room και δεν το είχα ακούσει πώς ήταν, αλλά μου είπε, μου ψιθύρισε ένα παιδί ότι όντως στην τελική φάση υπήρχαν προβλήματα φωνητικά. Και ίσως αυτό έπαιξε ρόλο. Προβλήματα. Δηλαδή, καλά, ακούσαμε και τις μέρες πριν τον τελικό για λαρυγγίτιδες, για ιώσεις. Ήτανε, η Ντέμι ήταν χάλια με λαρυγγίτιδα και με προσπάθεια. Δεν διαγωνίστηκε, αλλά παίξαμε το playback. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως τώρα και να ακούσουμε βασικά, γιατί το άκουσμα είναι αυτό που μετράει. Βέβαια και η σκηνική παρουσία, αλλά το σύνολο. Το νικητήριο τραγούδι. Rise up.
Rise Up που θα μας εκπροσωπήσει στον διαγωνισμό της Eurovision φέτος. Μάλιστα. Oh. Καλή μας επιτυχία, είναι λοιπόν. Είναι εξισκοτικό πάντως αυτό. Να σου πω, ξέρεις πως κρατιέμαι. Ξέρεις πως κρατιέμαι. Εντάξει, είναι λίγο εξισκοτικό. Δηλαδή, πραγματικά, μόλις ακούς το ρυθμό, θα σας σηκωθείς να χοροπηδάς. Είναι δίσκο, είναι τραγούδι. Είναι summer, είναι beach bar. Αλλά να σου πω κάτι. Ένα hit. Ναι, εγώ πιστεύω ότι θα γίνει hit. Αλλά γιατί δεν έχει κάτι ελληνικό. Έτσι, κάτι ελληνικό. Μία λίρα, έτσι. Εσείς δεν είστε υπέρ όμως του ελληνικού στίχου τόσο. Λέτε ότι το ελληνικό είναι καλύτερο. Μ' αρέσει ο ελληνικός στίχος να ακολουθείται από μία ελληνική μουσική. Ναι. Δηλαδή, όταν είναι ελληνικό, όταν αποφασίσουμε να στείλουμε ένα χασάπικο, ένα συρτάκι, κάτι τέτοιο, πιστεύω ότι θα μπορούσε να είναι ο ελληνικός ο στίχος και να το κάνουμε κάποια στιγμή και το περιμένω. Όταν όμως η μουσική είναι αυτή, θα ήθελα να τα ακούσω με ξένο στίχο. Ναι. Και κακά τα ψέματα, όταν ψηφίζουν και οι ξένοι, δεν μπορούν να καταλάβουν τι λέμε και μας βλέπουν έτσι κάπως. Όταν κάποια στιγμή σε κάποια εκπομπή είπε ότι είναι άγρια η γλώσσα μας, δεν εννοείς ότι είναι άγρια, είναι υπέροχη η γλώσσα μας και την αγαπάμε και είμαστε πολλοί Έλληνες και τη στηρίζουμε. Αλλά σε κάποια τραγούδια, όταν είναι και ιδίως ερμηνευτικά, να βλέπεις τον άλλο να ορίεται και να μην ξέρεις γιατί, δεν είναι και εύκολο πράγμα. Εντάξει, δεν θα πάει εστερική μπροστά. Και έστερα έχει αποδειχθεί ότι από τη στιγμή που μπήκε το όξο, η αγγλική γλώσσα πήγαμε καλύτερα. Αλληλοψηφίζονται κιόλας. Δεν έχουμε άλλοι, ας πούμε, εκτός από την Κύπρο που καταλαβαίνει τους στίχους μας. Δεν υπάρχει άλλη χώρα που να καταλαβαίνει τη γλώσσα μας. Ενώ όλες οι άλλες οι χώρες αυτές, η Φινλανδία, έτσι, αυτά που είναι σκανδιναβικές χώρες. Γι' αυτό και ψηφίζουν δίνοντα και τα 12. Καλά, είναι και πολιτική λόγη. Για πείτε μου τώρα. Η παρουσίαση πώς σας φάνηκε? Θα ξεκινήσω από εσάς που το ζήσατε και από κοντά. Δέσποινα Βαμβί, Γιώργος. Πήγαινα και ερχόμουν και ετοιμαζόμασταν κι εμείς επειδή συμμετείχαμε. Και δεν το παρακολούθησα από την αρχή, αλλά το ότι πέρυσι ήταν η Δέσποινα και ο Καπουτζίδης, μια χαρά τα πήγανε. Mm-hmm. Και φέτος επίσης μια χαρά. Και γενικότερα τον Καπουτζίδη τον ξέρουμε ότι είναι καλός στην εφράδια λόγου και στον τρόπο που το χειρίζεται το θέμα. Η Δέσποινα όμως ήταν μία έκπληξη. Όχι μόνο σε αυτό το θεσμό τώρα στο διαγωνισμό, αλλά και στο The Voice. Πραγματικά πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλή κριτής και πάρα πολύ άνετη. Σας άρεσε δηλαδή, τι από όλα τα κείμενα του, αυτά που έγραψα? Γιατί εγώ που το έβλεπα από το σπίτι, για να ξέρω τι θα πω το Σάββατο. Δεν παρακολούθησα τελείως τα κείμενα. Έβλεπα τον τρόπο που μιλούσαν, είχαν μια άνεση, ήταν πολύ απλή. Δεν χρειάζονται και υπερβολές, ούτε ενημερωτική εκπομπή. Απλά ήταν ένα κείμενο γραμμένο μόνο για το The Voice, γιατί κάνανε πάσα ο ένας τον άλλον το The Voice. Είδαμε τον Γιώργο Καπουτζίδη στη δημόσια τηλεόραση, με ένα MAD, να τα πάει πολύ καλά με τον Αντένα και ο Γιώργος, και ξαφνικά να διαφημίζει τον Αντένα και το The Voice και τους coach και την μπλούζα που έβαλε. Δηλαδή ήταν λίγο υπερβολικός και ο Γιώργος και το έπανε πολύ αυτό. Ενώ είναι ένα παιδί με αστήρευτο ταλέντο, έτσι. Επειδή ακριβώς είναι πολύ μεγάλο ταλέντο, πιστεύω ότι ό,τι πλασάρει, το πλασάρει ωραία. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει τον τρόπο του να πει ότι θέλει να περάσει, αν θέλει να περάσει. Είναι κείμενα τα οποία τα έχει γράψει βέβαια ο ίδιος. Ο ίδιος, ναι. Απλά πάνε και πολύ αυτό, παιδιά, ότι θεωρώ ότι από τη στιγμή που έχεις το Γιώργο Καπουτζίδη να σου γράψει τα κείμενα, μπορείς να τον εκμεταλλευτείς. Εγώ δεν σου λέω να κάνεις την υπερπαραγωγή που είχε κάνει χρόνια πριν μαζί με τη Ζέτα. Μπορούσε όμως να ξετυλίξει το ταλέντο του στην πένα και να μας πεθάνει με τις ατάκες του. Ίσως δεν ήταν και σε περίοδο τέτοια. Δεν ήταν αυτό, είχαν και πολύ λίγο ταόν, ήταν πολύ λίγο. Παίζει και ρόλο και η χημεία. Δηλαδή, ας πούμε τώρα η Ζέτα Μακρυπούλια με τον Γιώργο Καπουτζίδη έχουν συνεργαστεί. Έχουν μια άλλη οικειότητα, ας πούμε, από τη Ζέτα. Και με τη Δέσποινα Βανδύ, υποτίθεται ότι έχουν γίνει φίλοι από πέρυσι. Αλλά δεν φάνηκε καθόλου αυτό. Γενικά, δηλαδή και η εικόνα του. Και οι εξωτερικοί και οι πάσες που κάνανε με ένα μόνιτορ απέναντι ένα AutoCue που διαβάζανε και κοιτάζανε στο Θεό, όλα ήταν λίγο κάπως λίγα. Πάντως νομίζω ότι ο ρόλος της Δέσποινας Βανδύ δεν είναι και αυτό της ατακαδόρησας ή καθόλου και φάνηκε του χιουμορίστα ή οτιδήποτε. Έχει ένα άλλο στυλ, το δικό της το στυλ.
Αν μου επιτρέπετε, ήταν λίγο αγχωμένη. Δηλαδή την έβλεπα και μου έκανε εντύπωση που ήταν αγχωμένη. Ήταν λίγο στη σκιά της Άννας Βίσιμ που τραγούδισε το τραγούδι της και πώς θα φανεί και λίγο Άννα και λίγο και το στυλ και τα ρούχα. Βγήκε με κάτι δημιουργίες των Μυρό που για κάποιους είναι εκπληκτικές. Για μένα είναι όχι και τόσο, θα μιλήσει και εσύ ως ειδικός. Δηλαδή με έναν νηφικό στην αρχή, έναν νηφικό στο τέλος. Mm-hmm. Της πάει ο γάμος τόσο πολύ, της αρέσει, δεν ξέρω. Με ένα κομπινεζόν, με δαντέλες. Τι να πω, με εγώ είσαι κυπριακά, έτσι. Θεωρώ ότι κομπινεζόν και εσύ. Παιδιά έτσι ήταν, δηλαδή μια γυναίκα η οποία έχει κορμί, έχει ωραία φωνή, έχει ωραίο σώμα, δεν έκανε σοου. Λοιπόν, τα πλάνα μακρινά. Έχει ετοιμάσει ένα βίντεο, νομίζω, με τα ρούχα τη Δέσποινα. Έχουμε, όχι, έχουμε τα πλάνα ετοιμάσει και μπορούμε να δούμε και η Ευγενία μπορεί να μα πει. Α, είναι τα πλάνα που βλέπουμε τώρα. Βλέπεις, αυτό είναι το πρώτο της ρούχο. Λευκό. Στην αρχή. Εσύ είσαι το κακό παιδί της εκπομπής. Εντελώς. Δεν φαίνεται. Μα δεν φαίνεται. Κυρία Μπέστη, σας είπα. Το ότι δεν απαντάω δεν σημαίνει ότι συμφωνώ, αλλά όχι ότι δεν συμφωνώ σε κάποια. Απλά παρακολουθώ γιατί εσείς το είδατε από απέναντι. Ενώ είχατε την αγωνία του Μπες Βιέζη. Όπως σας είπα και μέσα στο καμαρίνο όταν σας είδα, ότι ήσασταν η κυρία από τους τέσσερι. Ήσασταν η μοναδική από τους τέσσερις που πήρατε το πιο δυνατό χειροκρότημα. Ναι, ξεσηκώσατε όντως. Ξεσηκώσατε τον κόσμο. Όντως, ακόμα και εγώ το είδα αυτό, δεν το είδα όλο. Πάντως, να σας πω κάτι. Η έναρξη της Eurovision, του τελικού, σου άφηνε, ήταν λίγο πολλά υποσχόμενα. Μετά το χάλασαν λίγο. Δεν ξέρω γιατί, τους κατάπιε το σκηνικό. Αυτό το γκρι πίσω από τη Δέσποινα. Κατάπιε τα ρούχα λίγο, τις δημιουργίες, δεν ξέρω, κάτι δεν πήγαινε καλά στο σταφ. Κάποια στιγμή νομίζω ότι κάτι παθαίνουν τηλεοράσεις μας. Εσείς δεν το μπορούσατε να το δείτε. Όχι, σας δω, ήμουν μέσα έξω συνέχεια. Ήταν πάρα πολύ σκοτεινό. Πώς φαίνονται τα ρούχα εσείς που είσαι ειδικός? Εμένα, παιδιά, μου αρέσανε πάρα πολύ τα ρούχα, τα θεώρησα ξεχωριστά. Μην ξεχνάτε ότι οι σχεδιαστές ακολουθούν τις τάσεις για τις οποίες θα μιλήσουμε και αργότερα. Ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, οποιαδήποτε εποχή του χρόνου θέλουμε. Ακολουθήσανε τις τάσεις, τα χρώματα. Εγώ θεώρησα ότι είδαμε. Οκ, okay, ναι, ήταν λίγο πιο αέρινα, που παρεπέμπουν, όπως λες και εσύ, ενοιχτικά. Ναι. Συμφωνώ μαζί σου. Είναι τάση και αυτή να ξέρει. Δεν είναι εμείς να φοράμε τα ρούχα και όχι τα ρούχα να μας φοράνε. Σωστό, δηλαδή, θέλω να πω ότι όταν χάνεσαι μέσα σε ένα. Είναι ειδικά για πολύ ιδιαίτερες νύχτες, θα εννοείς. Εμένα μου αρέσανε πάρα πολύ, παιδιά. Και πιστεύω ότι ταιριάζανε σε αυτό. Η Μυρό είναι καταπληκτική σχεδιαστή. Καταπληκτική όμως. Βγήκαν όλη την εβδομάδα αυτή και τηλεκριτική και είπαν ότι τα ρούχα που επέλεξε η Δέσποινα δεν ήταν για τη βραδιά. Δηλαδή αυτό το κόκκινο και πέρα και η σκηνοθεσία δεν το βοήθησε να αναδειχθεί το ρούχο, αν ήταν τελικά τόσο καλό. Γιατί ήταν μακρινά τα πλάνα και φαινόταν σαν ένα ανοιχτό νυχτικό. Κοίτα μου το μακρινό πλάνο, τι ωραία που φαίνεται το κόκκινο. Ναι, για να δω τη Δέσποινα Βανδύ πρέπει να δω την πλάτη του κυρίου. Εκεί πέρα. Αλλιώς δεν μπορώ να δω κοντινό. Α, αυτό μ' άρεσε. Αυτό δεν μ' άρεσε καθόλου. Γιατί δεν τις κάνα κοντινό. Δεν είχαν καλά φώτα. Φάνηκε. Δεν χρειαζότανε. Ουσιαστικά, εμένα μου άρεσε το κόλπο αυτό που χρησιμοποιούσαν με τη σκιά. Ήταν κάτι διαφορετικό. Εμένα μου άρεσε αυτό. Αλλά για πες μου κάτι, Ευγενία. Αυτό είναι φόρεμα. Αυτό το κόκκινο δηλαδή είναι φόρεμα που. Σίγουρα. Φοριέται κάπου. Φοριέται, γιατί απλά. Εγώ το πέρασα για νυχτικό, δηλαδή ξεκάθαρα. Θα μπορούσες να πας εσύ και να το πάρεις για, για σένα, αλλά σίγουρα θα προσθέσουν κάτι από μέσα. Δεν μπορούν να σε στείλουν με αυτό κάτι το φόρεμα να κυκλοφορήσεις. Να κυκλοφορήσεις. Μα αυτό συμβαίνει πάντα. Βλέπουμε στις πασαρέλες ρούχα που είναι διάφανα και λέμε μα με αυτό θα κυκλοφορήσω. Αν όμως όντως ενδιαφερθείς να το αγοράσεις, θα σου φτιάξουν κάτι από μέσα ώστε να μην να κρύβονται τα σημεία. Είναι φόρεμα, δεν είναι νυχτικό. Όχι, είναι φόρεμα. Είναι μία από τις τάσεις του Άνοιξη καλοκαίρι 2014. Έχω να... Ναι, σε χαλάει. Παντοφλίτης πώς λέγονται αυτές με τα γουνάκια κάτω, τα πομπών. Τα με το φουντάκι. Με το φουντάκι, μια χαρά. Είναι μόνο τέλεια. Το μπλε, που είναι και αυτό μια πολύ έντονη τάση. Ωραία, θα δούμε και τις τάσεις μόδας εδώ στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε τώρα στα ντουέτα της βραδιάς. Όχι μόνο ντουέτα και κουαρτέτα και διάφορα άλλα. Αρκετός κόσμος, παρέλασε. Ποιος είδαμε? Για πάμε να θυμηθούμε λίγο. Είδαμε. Μπέση Αργυράκη, μαζί με Πασχάλη, Μαριάννα Τόλι, Ρόμπιν Ουίλιαμς. Μέλισσες. Και Μέλισσες μαζί. Ναι. Είδαμε και τη Γαρμπή με Βέγκας. Ναι. Είδαμε Σοφία Βόσου με Ντέμι. Καλομήρα με τον Γκλέιντ. Και είχαμε κι άλλο ένα ντουέτο, την Τάμπτα, με την Ελπίδα. Ελπίδα. Βλέπουμε εδώ την Καλομήρα, η οποία επανήλθε με αυτό το βήμα να επανεμφανιστεί στην Ελλάδα μετά τη γέννηση των παιδιών της. Νομίζω έτσι κι αλλιώς εμφάνιση. Πάντως είναι πολύ ωραία εικόνα. Παιδιά, είναι τόσο όμορφη η Καλομήρα. Είναι πολύ παιδική. Μ' αρέσει πάρα πολύ, παιδιά. Αυτή η κοπέλα πιστεύω ότι μπορεί να κάνει διεθνή καριέρα. Δηλαδή, της αξίζει. Πάντως έξω δεν την ξέρει κανείς. Εδώ το λέμε αυτό. Ναι, έξω όχι, γενικά δεν όχι, δεν είπα ότι έχει κάνει. Δεν είπα αν έχει κάνει. Είπα ότι θα μπορούσε αν έμενε έξω με κατάλληλες συνθήκες
να της δοθεί ευκαιρία να κάνει διεθνή καριέρα. Όπως ξέρετε και εσείς πολύ καλά, νομίζω ότι όλο αυτό είναι θέμα marketing, management και είναι να είσαι στη σωστή χώρα και να σε συναντήσει το σωστό άτομο την κατάλληλη στιγμή. Είναι πολλές οι συγκυρίες. Ναι, γιατί νομίζω ότι αν θέλετε έτσι να κάνουμε ένα σχόλιο, ότι και αυτές οι πολύ επιτυχημένες νεαρές τραγουδίστριες του εξωτερικού, εντάξει, όχι ότι δεν έχουν φωνή, αλλά σίγουρα υπάρχουν άλλες τόσες που έχουν επίσης καλή φωνή, μήπως και καλύτερη. Ναι, τις αναλαμβάνουν και λένε εσύ. Μια ολόκληρη βιομηχανία υπάρχει πίσω από κάθε άνθρωπο. Τι θα φορέσεις. Μα ούτως ή άλλως οι περισσότερες δεν συζητούνται για τη φωνή τους. Για όλα αυτά, αν δείτε ας πούμε, την ικανότητα της φωνής ή το πόσο ωραία είναι μια φωνή, ακούγεται σε συγκεκριμένα έτσι, είδη τραγουδιού, όχι σε αυτά τα μοντέρνα που βοηθάνε και τα κομπιούτερ, έτσι, δεν είναι, και κάνουν τη φωνή ό,τι θέλουν. Πάμε λίγο να σχολιάσουμε αυτό το δίδυμο της Σοφίας Βόσου και της Ντέμι. Για μια στιγμή εγώ δεν κατάλαβα πότε τραγουδάει ποια. Ποιος είναι ο ένας και ποια είναι η μία. Είχαν ίδιο τόνο φωνής, τους παρακολουθήσατε. Ήμουν μέσα σε αυτό. Κοίταξε, δεν βρήκαν άνθρωπο που ήταν μέσα. Μπορούμε όμως να το βλέπουμε λιγάκι, έστω για λίγο, να στεκόμαστε, για να μπορούμε να το σχολιάζουμε. Νομίζω ότι έκανε και πολλές ψεύτικες η Σοφία. Και γενικά ήρθε λίγο πιο κοντά στην Ντέμι φωνητικά. Ναι. Η Ντέμι είχε περάσει, βέβαια playback ήταν όλο αυτό, αλλά είχε περάσει και μία λαριγκίτιδα και είχε ταλαιπωρημένη playback φωνή. Playback ήταν, ναι. Οπότε όλα. Ήταν αρκετά λαριγκική. Ήταν αρκετά. Όλα τα τραγούδια αυτά, ναι, γιατί έγιναν οι μίξεις και όλα αυτά. Μόνο οι τέσσερις που διαγωνίστηκαν ήταν live, να το πούμε αυτό. Ήταν ένα τραγούδι που μας άρεσε, γιατί το έχουμε αγαπήσει αυτό το τραγούδι, όπως ναι, και το δικό σας. Από την Eurovision. Μου αρέσει αυτό το τραγούδι και εμένα. Άρεσε πάρα πολύ το πάντρεμα, δεν άρεσε τόσο πολύ η στιλιστική επιλογή της Σοφίας Βόσου. Δεν ταιριάζανε μαζί, βασικά. Δεν ταιριάζανε, ναι. Ήταν πολύ σεξι, να το πω έτσι, η Σοφία Βόσου. Πολύ πιο κοριτσάκι, πιο πριγκίπισσα η Ντέμι. Σαν νεράιδε. Ήρθαν λίγο και υπήρξε μια σύγκρουση αυτό. Ίσως, παιδιά, ήταν και επειδή ήταν από τη φύση τον ανατρεπτικό ντουέτο αυτό, ίσως ήταν να δείξουν και τον διαφορετικό ενδυματολογικό χαρακτήρα. Αυτό πήγα να πω ότι αυτό ήταν σωστό, ναι, όπως έγινε. Αυτό που φοράς είναι αυτό που νιώθεις. Αυτό που σε εκφράζει. Εγώ συμφωνώ με αυτούς που τα γράψαν και είναι ειδικοί. Οπότε, εσάς σας άρεσε οπτικά η εμφάνιση των δύο. Σας είπα ότι εγώ δεν το παρατήρησα πάρα πολύ. Απλά ξέρω ότι ο κάθε ένας φοράει κάτι το οποίο τον εκφράζει, τον αντιπροσωπεύει σαν ψυχοσύνθεση και είναι ο εαυτός του. Και του πάει. Οπότε από τη στιγμή που. Τώρα δεν θα φάνω του πάει. Γιατί τα δύο ρούχα που επιλέξατε εσείς πηγαίνουν πάνω σε εσάς. Μπορεί να κάνουμε και λάθη κι εμείς και να νομίζουν ότι μας ταιριάζει κάτι που να μην είναι της ηλικίας μας. Δεν έχει κάποιον ο οποίος είναι γύρω της να της πει. Αυτό δεν το ξέρω, αλλά θέλω να πω ότι κάνει ένα κοντράστ, όπως είπατε. Κάνει, ναι. Αυτό που βλέπουμε, κάνει ένα κοντράστ. Και να σταθούμε εκεί. Κοντράστ, ναι. Ας το πάμε έτσι γλυκά. Συμφωνώ μαζί σου. Πάντως, εσύ θεωρείς ότι η Σοφία Βόσου, νομίζω ότι αυτό κατάλαβα κι εγώ, ήρθε με την ικανότητα της φωνής, ήρθε πολύ κοντά στην Ντέμι. Ναι, χαμήλωσε λίγο για να φτάσουν στην ίδια βαθμίδα και οι δύο. Γιατί η Σοφία έχει ξεπέραστη φωνή, έχει εκπληκτική, ανεβαίνει. Υψηλές της, τα πάντα της, όχι μόνο υψηλές. Η Ντέμι δεν είναι τόσο. Επίσης, μια στιλιστική αντίφαση εντελώς. Ναι. Είχαν στην εμφάνισή τους η Κέντι Γαρμπή με τους Βέγκας. Με τη Μελίνα. Κάτι εντελώς διαφορετικό, έτσι. Είναι κεντρικό σαν συγκρότημα πάντα, αλλά αυτή τη φορά δώσανε όλους τους την τέχνη. Και η Κέντι Γαρμπή μας έχει συνηθίσει και σε πιο ροκ εμφανίσεις, πιο προχωρημένες, αν θέλετε. Ήταν μια κλασική επιλογή το φόρεμα. Τον τελευταίο καιρό η Κέντι Γαρμπή έχει επιλέξει τα πιο τέτοιου στυλ φορέματα από ό,τι έχουμε παρατηρήσει και σε άλλες εμφανίσεις που κάνει. Δεν ξέρω αν είναι τάση, αν είναι μόδα. Θεωρώ ότι είναι κάτι που την κάνει να νιώθει καλύτερα με το σώμα της. Αυτό ακριβώς. Σε αυτή την περίπτωση, να καλύψει, να κάνει ότι η γυναίκα, ρε παιδί μου, το νιώθει καλύτερα. Τη βλέπουμε και στην προσωπική τη ζωή, τη βλέπουμε πιο ροκ ντυμένη. Ένα πιο ροκ ντύσιμο ίσως θα τέριαζε καλύτερα σε αυτή την περίπτωση. Και αυτό επίσης εντελώς δηλαδή ανατρεπτικό. Βλέπεις από τη μία τους Βέγκας, βλέπεις τη Μελίνα με την περούκα που κάποια στιγμή μπερδεύτηκα. Γιατί νόμιζα ότι ήταν το καρναβάλι της Πάτρας. Λέει την Κάγκα που της θυμίζει λίγο. Κοντά ήταν. Εντάξει, ρε παιδιά. Εντάξει, το έχει συνηθίσει όμως αυτό. Ξέρεις ότι η Βέγκας είναι κεντρική. Δεν την καταλάβαινε. Η κεντρικότητα πρέπει κάποια στιγμή, δηλαδή, πρέπει να έχει κάποια όρια. Τώρα, αυτό το πράγμα που δεν φαίνεται από πίσω άνθρωπο. Μιλάμε για Eurovision που είναι δηλαδή σημείο κατατεθέμενο του κεντρισμού. Όχι, δεν είναι του κεντρισμού. Δεν έχει δει τέτοια πράγματα. Eurovision είναι σημείο κατατεθέμενο. Δηλαδή, αν το προχωρήσει πολύ, πα στο kits. Και το κίτς κεντρικό είναι κεντρικό. Υπάρχει καλό κίτς και κακό κίτς. Υπάρχει καλό κίτς και κακό κίτς. Αυτό είναι μόνο κακό. Εγώ δεν πιστεύω σε αυτό. Πιστεύω ότι η Eurovision είναι ένας διαγωνισμός που πάμε όλοι, περνάμε ωραία, γελάμε, έχουμε τέτοιες εμφανίσεις και έχουμε και κίτς εμφανίσεις, βλέπε Μελίνα.
Γιατί δεν έχουμε δει τα παλαιότερα χρόνια στο διαγωνισμό εμφανίσεις κιτ με περούκες, με φτερά, με αλουμινόχρωμα και τέτοια. Ρωτήσω κάτι. Να σας ρωτήσω κάτι και εσάς. Όταν έχουμε τέτοιες εμφανίσεις όπως είδαμε εδώ στον ελληνικό τελικό και βλέπουμε ας πούμε ένα νεαρό συγκρότημα το οποίο πάει πολύ καλά και μία καταξιωμένη τραγουδίστρια, όχι μόνο τώρα και την Καρπή και όποια άλλη, η οποία ακόμα και στιλιστικά ξεχωρίζει εντελώς, δίνοντας έτσι μία αίσθηση πιο... Πώς να το πούμε, πιο συντηρητικής εμφάνισης, ποιος κερδίζει και ποιος χάνει από αυτό. Θέλω να πω ότι δίπλα στην Κέτι Γαρμπή σίγουρα οι Βέγγας φαινόντουσαν πολύ πιο extreme, όπως λες εσύ, σε καρναβάλι. Στην αντίθεση όμως η Κέτι Γαρμπή μας φαινόταν πολύ πιο συντηρητική. Ποιος κερδίζει και ποιος χάνει από αυτή την εμφάνιση. Έχω να βρουν τη χρυσή τομή. Την κυρία Αργυράκη να ρωτήσουμε. Η Κέτι Γαρμπή έχει ένα υπέροχο σώμα. Θεωρώ ότι ό,τι και να βάλει το αναδεικνύει. Την ήθελα και εγώ λίγο πιο ροκ, μια και το τραγούδι αυτό έτσι όπως το παρουσιάσανε θα επιδεχόταν να γίνει πιο ροκ. Ίσως όμως ήθελε να είναι πιο θηλυκό και διάλεξε ένα χρώμα που να θυμίζει και να ταιριάζει με τα μάτια της και να είναι κομψό και έτσι και το είδε έτσι. Άλλο τι θέλει ο καθένας, η κοπέλα αυτό ήθελε να φορέσει. Και άλλο πώς βγαίνει. Ναι, αυτό ήθελε να φορέσει. Δεν ξέρω, μήπως και δεν είχε συνεννοηθεί τι θα βάλουν τα παιδιά ή δεν είχε δει τι θα βάλουν τα άλλα παιδιά. Γιατί και εμείς. Ποιος κερδίζει, ποιος χάνει. Εμείς δεν είχαμε δει τι θα βάλουν οι μέλισσες. Οι Βέγγες νομίζω κερδίσανε. Ναι. Γιατί απευθύνεται ήτανε αυτό και η Eurovision σε κοινό που είναι πιο νεανικό, πιο κεντρικό θα επιμείνω. Οπότε οι Βέγγας έχουν πάρει περισσότερο, θεωρώ εγώ. Μα οι Βέγγας ξεχωρίζουν για το στυλ τους. Δηλαδή πρώτα ξεχωρίζουν το στυλ τους και μετά το ταλέντο τους. Γίνανε γνωστοί απλά και μόνο για την παρουσία. Πάμε να πάρουμε και μια γεύση τώρα έτσι από την κυρία Αργυράκη από την Τρίτη. Έτσι, πάμε να δούμε και λίγο εικόνες. Με βρίσκετε λίγο αδιάβαστη στα άλλα. Το πιστεύω μάθημα. Δώστε το δικό μου να σα πω. Τώρα μπορείτε να πείτε για το δικό σας ό,τι θέλετε. Για το μάθημα. Για πάμε να δούμε το κουιντέτο αυτό επίσης. Βέβαια, εντάξει, ήταν μια πολύ ωραία εμφάνιση. Όπως είπε και η Βίκη. Ένα ωραίο πάντρεμα. Ένα ωραίο πάντρεμα. Μπορούμε να έχουμε τα πλάνα. Κοίταξε τώρα, όχι επειδή είμαι μπροστά να μιλήσει τίποτα. Να. Θα πω κάτι. Α, μπράβο, δόξα να το πω. Θεώ. Τι θα πει, να το δούμε. Μέσα μου μιλά με ένα μαγικό. Εγώ αυτό θα ψήφιζα να πάει στην Eurovision. Όντως και Στάθη, ξέρεις πριν πόσα χρόνια το είχαμε πει αυτό το τραγούδι? Το 77, αν δεν κάνω λάθος. Πριν 36 χρόνια. Και βγήκαμε σήμερα και είχαμε το θάρρος να το ξανατραγουδήσουμε. Εγώ πάντως, εγώ αυτό θα ψήφιζα να πάει. Πραγματικά, πολλά χρόνια παραπάνω από το 1 τέταρτο του αιώνα. Ωχ, το αγρίεψα τώρα. Είναι εντελώς για σανσόν του Eurovision αυτό το τραγούδι. Ήταν απίστευτο. Κάποιοι δεν είχαν πάρει κιλά. Κάποιοι είχαν πάρει. Δεν πειράζει, κλείνει τίποτα. Κάποιοι είχαν πάρει, εγώ είχα πάρει. Πάντως, στιλιστικά ήσασταν εντελώς σε αρμονία. Ναι, είχαμε σταθεί στο ασπρόμαυρο. Στο λευκό. Ο Πασχάλης λίγο μας τα χάλασε με τον μπλουζάκι, αλλά εντάξει. Όπως και η δεύτερη εμφάνιση, επειδή η κυρία Αργυράκη λέει ότι δεν λέω, η δεύτερη εμφάνιση ήρθε και μ' άρεσε ακόμα περισσότερο που είχε στο παντελόνι. Πάρα πολύ, ήταν πολύ sick. Που ήταν κάτι διαφορετικό. Ναι, επειδή στεκόμουν δίπλα στα αγόρια που φορούσαν παντελόνι, ας πούμε, ήθελα εγώ να φοράω φουστάνι εκεί, όπως η Μαριάννα, και να είναι τα αγόρια με το παντελόνι. Όταν μου δόθηκε ευκαιρία αργότερα να βγούμε έτσι, φορώντας με αυτό που πήγαμε, αν θέλεις, εκεί το έβαλα το παντελόνι για να κάνω και όλα και δύο διαφορετικές εμφανίσεις. Πήρε και το μεγαλύτερο χειροκρότημα, το ξαναλέω, γιατί ήταν η μόνη που παθιάστηκε στο τραγούδι. Άλλοι τρεις ήταν πιο. Καλά, εγώ γενικά παθιάζομαι στην ερμηνεία τους. Η Μέση Αργυράκη έδωσε νεύρο. Όταν βλέπεις τον κόσμο κάτω να χτυπιέται και να χειροκροτάει και να το ευχαριστιέται, σου δίνει μεγάλη χαρά. Έτσι. Και πάνω απ' όλα το απολαμβάνεις εσύ. Είναι ωραίο πράγμα να απολαμβάνεις λοιπόν, αυτό που κάνεις. Για σκεφτείτε το για του χρόνου. Για σκεφτείτε το για του χρόνου. Mm. Εγώ πάντως αυτό θα ψήφισα, άμα ήταν υποψήφιο. Αυτό το τραγούδι και κάποια άλλα μπορούν να σταθούν και σήμερα. Ακριβώς. Βεβαίως. Λοιπόν, καλή επιτυχία στο τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει. Βεβαίως. Ψηφίσαμε, βγάλαμε το αποτέλεσμα. Μην ξεχνάμε ότι η Eurovision είναι πάρτι. Και δεν χρειάζονται γκρίνιες, κακίες.
και άλλα τέτοια πράγματα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Πάντως έχει ωραία τραγούδια τελευταία, έχει ωραία τραγουδάκια και ξένα και ελληνικά. Μ' αρέσει, έτσι ακούω ραδιόφωνο τελευταία. Παιδί μου, είναι η διάθεση που ανεβαίνει, έρχεται άνοιξη. Πολύ θα. Έχουμε άνοιξη, έχουμε ωραία. Είναι τα ωραία τα χρώματα, όπως από τα ρολόγια μας της εταιρείας Ferendi που έχουμε για σας. Ωραίο χρώμα, δεν είναι φοβερό. Τι χρώμα να είναι αυτό. Βεραμάνο. Βεραμάνο. Με πετρόλ δεν θα το λέγαμε. Ναι. Είναι φωσφοριζέ. Το βεραμάν είναι πιο παστέλ. Αυτό είναι προς το τυρκουάζι. Λοιπόν, δεν είναι τυρκουάζι, είναι βεραμάν. Έχουμε αυτό το πιο ωραίο ρολόγιο για εσάς. Να σας θυμίσω ότι τηλέφωνο της εκπομπής το 211. Ω, είναι πολύ σκούρο το πετρόλ. Και τσακωνόμαστε μια ώρα για τα ρολόγια. Δεν θέλετε να δώσουμε ρολόγια. Δεν θέλετε. Λοιπόν, αφήστε με από τα τηλέφωνα. Πράσινο τυρκουάζι. 2-11-55-55-55 για να παίξουμε μουσικό quiz με τον Στέφανο. Κάτι έχω πάθει κι εγώ σήμερα. Η άνοιξη φταίει. Ή μήπως επειδή δεν έχουμε φάει σήμερα. Να πάμε να μαγειρέψουμε. Τίποτα δεν λοιπόν, είναι τυχαίο, αγάπη μου. Πένες αλλά γκρέκα. Γιατί επιμένουμε στο ελληνικό στοιχείο. Ναι. Λοιπόν, Χρήστος Γέρος στην κουζίνα μας. Μπελαμί, ο καλύτερος μας φίλος εδώ. Γιατί μας φτιάχνει τα ωραία πιάτα. Πένες αλλά γκρέκα λοιπόν σήμερα. Ναι, ναι. Ένα ανοιξιάτικο φαγητό. Ιταλικό, απλά εμείς θα βάλουμε ελληνικά στοιχεία, γι' αυτό και το ονομάσαμε αλαγκρέκα. Δηλαδή η πένα είναι το ιταλικό, το αλαγκρέκα είναι το... Το ελληνικό. Έτσι. Δηλαδή θα πάρουμε την ελληνική χωριάτικη στην ουσία, ντοματούλα, πεπεριές, κρεμμυδάκια, φέτα, ρίγανη και θα και το βάλουμε μέσα σε μια πάστα, σε ένα ζυμαρικό που είναι έτσι ένα ανοιξιάτικο, ελαφρύ φαγητό. Τι θέλουμε για αυτή τη συνταγή? Τι θέλουμε? Θέλουμε πένες. Τις οποίες τις έχουμε προβράσει σε αλατισμένο νερό που κοχλάζει και έχουμε βάλει και λίγο ελαιόλαδο που είναι το μυστικό για να βράζουν ομοιόμορφα και να μην λασπώνουν τα μακαρόνια. Εσείς τις κάνετε αλντέντε? Εγώ τις κάνω αλντέντε, δηλαδή στα 4 λεπτά περίπου. Α, 4, τόσο αλντέντε. Τόσο αλντέντε, είναι... γιατί το μυστικό είναι να τελειώνει. Άβραστο. Είναι άβραστο. και έτσι πρέπει να γίνεται σωστά για να μπορέσει να τελειώσει το βράσιμο μέσα στη σάλτσα του. Να ρουφήξει και τη σάλτσα. Ωραία, ακριβώς. Πάμε να το φτιάξουμε. Ωραία, τα υλικά μας λοιπόν είναι πιπεριές, κόκκινες και πράσινες, κρεμμύδι, ξερό, ντομάτα φρέσκια, φέτα, τις πένες που είπαμε, ρίγανη, αλάτι, πιπέρι, λίγο ζωμό κοτόπουλου και ελαιόλαδο. Τέλεια. Τι κάνουμε? Λαδάκι. Λαδάκι, πρώτα απ' όλα, στο τηγάνι το έχουμε βάλει να καίει, να μαθαίνουμε ελληνικό, χρόνο. Όχι ιταλικό. Ελληνικό. Βάζουμε λοιπόν το λαδάκι. Ναι, γιατί ξέρετε τι, γιατί είχαμε την περασμένη εβδομάδα, είχαμε μέσω Skype τον κύριο Ευάγγελο Μητσοτάκη από την Washington, που επιμελήθηκε το μενού της βραδιάς των βραβείων Όσκαρ. Μάλιστα. Και δεν ξέρω πόσους τόνους λάδι χρησιμοποίησαν ελαιόλαδο, αλλά δεν ήταν ελληνικό, ήταν ιταλικό. Είναι εξαιτίας του καλού μάρκετινγκ που έχουν οι Ιταλοί, γι' αυτό και τα προϊόντα τους είναι σε παγκόσμιο ελληνικές, ενώ εμείς τώρα ξεκινάμε να κάνουμε κάποια. Καλά, θα ήταν και τρελό να χρησιμοποιούσαμε εδώ ιταλικό, έτσι. Εννοείται. Απλά να ξέρετε τελείως εγκυκλοπαιδικά ότι το ελληνικό ελαιόλαδο είναι από τα κορυφαία στον κόσμο, ίσως το πιο κορυφαίο. Και ο λόγος είναι γιατί έχουμε πολύ αρχαίγονους σπόρους, ο σπόρος είναι που κάνει όλη την ουσία, και οι κλιματολογικές και περιβαλλοντολογικές συνθήκες που δεν υπάρχουν πουθενά, ο ήλιος δηλαδή. Ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν μαζί με το κρεμμυδάκι, τις πιπεριές, οι οποίες και αυτές αντιοξειδωτικές, καθαρά ελληνικό προϊόν, ελληνικό ανοιξιάτικο. Τώρα όλα με το που αλλάζει ο καιρός στη χώρα μας αρχίζουν οι πιπεριές, οι ντομάτες, οι μελιτζάνες, όλα αυτά τα στοιχεία, τα λαχανικά που πάλι και αυτά έχουμε μεγάλη πολυτέλεια που τα έχουμε σε αυθονία, ενώ γενικά στην Ευρώπη δεν υπάρχουν τόσο πολύ. Λοιπόν, τώρα που κάνατε αυτή την κίνηση με το τηγάνι, δεν ξέρω, έχω βάλει στόχο στη ζωή μου κάποια στιγμή να μπορώ την κρέπα να τη γυρίζω έτσι την ομελέτα. Και δεν μπορώ, γιατί σας είδα που κάνετε με τα λαχανικά, άντε και με τα λαχανικά, όχι, ούτε αυτό δεν μπορώ. Δεν γίνεται. Καλύτερα να το κουμπάτε κάτω, ναι. Είναι πολύ πιο εύκολο. Είναι μια αρμονική κίνηση που γίνεται αυτό.
Δηλαδή, αν θα δείτε, πάει μόνο του και κάνει μόνο του και την κίνηση. Πιστεύω ότι σιγά σιγά είμαι σίγουρος ότι θα σας κάνω να το καταφέρετε. Ναι. Ναι, γιατί. Λοιπόν, πρέπει να το μάθετε και παιδί και ότι ξέρω. Θα το κάνουμε και, αυτό εδώ. Μελέτες ξέρω... και τέτοια θα πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω. Και όχι μόνο, πρέπει να ξέρετε ζυμαρικά, γιατί από ό,τι ξέρω και εσείς γλώσσες είναι λάτρες της ιταλικής κουζίνας. Οπότε πρέπει να το κάνετε καμία τέτοια έκπληξη. Ναι, μα είναι και. Δηλαδή, λες πώς γίνεται να μην μπορώ να το κάνω αυτό. Λοιπόν, τι άλλο βάζουμε τώρα. Λοιπόν, αφού μαραθούν λίγο τα λαχανικά, δεν πρέπει να παραβράσουν, γιατί πρέπει να έχουν έτσι και λίγο τα θρεπτικά του στοιχεία. Ναι. Βάζουμε τις πένες. Ωραία. Όσες θέλουμε. Για μια χορταστική μερίδα και ενσωματώνουμε μαζί με τα υλικά. Σε αυτό το σημείο έχουμε ένα ζωμό κοτόπουλου που πλέον και μπορούμε να βρούμε πάρα πολύ καλούς ζωμούς έτοιμους, αφιδατωμένους, αλλά υπάρχει και ο απλός τρόπος για να μην πάει χαμένο το κοτόπουλο. Ένα κοτόπουλο ή φτερούγες κοτόπουλο με λαχανικά και νεράκι και λίγο κρασάκι. Μέσα σε μισή ώρα έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο ζωμό. Μπορούμε κοτόπουλο. Να βάλουμε και φτερούγες που είναι και πιο οικονομικές για να φτιάξουμε το ζωμό. Πάρα πολύ. Να πάρουμε τον μπούτι ή το στήθος. Ακριβώς. Μετά το σουρώνουμε, το αφήνουμε να βράσει, να μείνει το 1 τρίτο, να συμπυκνωθεί, δηλαδή να έχουμε μια πάρα πολύ δυνατή γεύση. Ναι. Μοιράζουμε σε μικρά μπουκαλάκια στην κατάψυξη και όποτε θέλουμε να κάνουμε. Ένα ριζότο, μια πάστα, μια σαλτσούλα, οτιδήποτε. Άνετα έχουμε ένα φυσικό πράγμα μες στην κατάψυξή μας, το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Αφού σβήσουμε με το ζωμό του κοτόπουλου, ρίχνουμε φρέσκια ντομάτα, που είναι και το βασικό μας στοιχείο, και στο τέλος από πάνω, τριμμένη φέτα. Η φέτα θα μας δώσει αυτόν τον πηγάντικο χαρακτήρα, η ντομάτα το δροσιστικό. Τι μπορούμε να κάνουμε άλλο εδώ, αν θέλουμε. Να δώσουμε μια πικάντικη γεύση, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λίγο καυτερή πιπεριά. Αν θέλουμε να μην χρησιμοποιήσουμε φέτα και να χρησιμοποιήσουμε ένα άλλο πιο διαφορετικό τυρί ή ένα κασέρι, μια ωραία κεφαλογραβιέρα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άλλο τυρί. Παρμεζάνα. Παρμεζάνα, ωραία. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε, να προσθέσουμε ελιές. Α, και ελιές, ναι, όντως. Μπορούμε, ναι, μπορούμε να βάλουμε κάπαρι. Και λίγη καπαρί. Κόκκινο να πιάσω. Συγγνώμη, γιατί δεν παίρνετε ένα κουτάλι να το ανακατέψετε και το κάνετε συνέχεια αυτό και εγώ. Για να σας βάλω. Εσύ, Στέφανη, που μαγειρεύεις, μπορείς να το κάνεις αυτό. Ενίοτε, καμιά φορά ναι. Ναι. Πολλές φορές όμως, καμιά φορά το κρεμμύδι ειδικά κολλάει κάτω. Μη σε βάλω τώρα να το κάνεις. Όχι, τώρα, μη σε βάλω να το κάνεις. Για του λόγου το αληθές. Εγώ λοιπόν θα σας το κάνω γιατί για να σας βάλω στην περιπέτεια και στην προσπάθεια να το καταφέρετε. Σε αυτό το σημείο βάζουμε την ρίγανη, αλάτι και πιπέρι. Από πάνω. Είναι κάτι που πρέπει να ξέρει ένα σεφ, έτσι. Δεν γίνεται αλλιώς. Φανταστείτε τώρα σε μια κουζίνα που έχουμε 10 τηγάνια συγχρόνως να χρησιμοποιούμε μια κουτάλα. Δηλαδή δεν γίνεται. Άμα δεν κάνουμε αυτή η κίνηση, είναι η πρώτη κίνηση που κάνεις. Φανταστείτε ότι οι επαγγελματικές κουζίνες είναι περίπου 8 εστίες και παίζουν 8 με 10 τηγάνια. Αν δεν πετύχει, δεν θα δοκιμάστε. Μπράβο. 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 Λοιπόν. Ούτε ρακέτα του. Πώς το λένε, του. Ένα βασικό στοιχείο επίσης και το τελευταίο που πρέπει να κάνουμε γενικά σε ζυμαρικά είναι όταν έχουμε κόκκινα ζυμαρικά, δηλαδή με κόκκινη σάλτσα ή λαχανικά. Στο τέλος είναι ωραία να περιχύσουμε με λίγο ελαιόλαδο. Ενώ στα άσπρα, δηλαδή με κρέμες και αυτά, λίγο βούτυρο. Αυτό δίνει μια γυαλάδα και επίσης. Πιάτο. Δημιουργείται. Τέλεια ανακατεμένο. Μια χαρά. Μια χαρά, δεν του λείπει τίποτα. Πάλι πολύ εύκολα. Πολύ ωραίο και είναι και ωραίο στο μάτι, γιατί και το μάτι τρώει, έτσι. Εννοείται. Κοιτάξτε. Και, έτοιμο. Α, και διαιτητικό. Παραλίγο. Παραλίγο να μου πεις. Παραλίγο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Συνέχεια. Λοιπόν, άνοιξη και στα χρώματα στο πιάτο μας. Πάμε όμως τώρα να δούμε ποιες είναι οι τάσεις της μόδας για αυτή την άνοιξη, που νομίζω ότι σιγά σιγά τη διανύουμε, αλλά και το καλοκαίρι. Ευγενία. Θέλεις να έρθεις, να μας ενημερώσεις. Να έρθω, βεβαίως. Εγώ μπορεί να αισθάνομαι ότι ήρθε η άνοιξη, αλλά κάτι ξέχασες. Τι είναι αυτό που ξέχασες? Το τσαντάκι, εντάξει. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, καταρχάς η άνοιξη και το καλοκαίρι έχει χρώμα φέτος. Όχι απλά έχει χρώμα, έχει πάρα πολύ Έρχονται χρώμα. Έρχονται και τα πράγματα. Κάτσε να πάω από εδώ για να εγώ το βλέπω καλύτερα. Εδώ. Να αφήσω και το τσαντάκι. Κοντά βλέπω, εδώ. Κοντά. Αυτά είναι, τι είναι. Είναι πρόσθετο καλέ, δεν είναι για να μπει μόνο του. Είπαμε.
Όχι μόνο έχει πάρα πολύ χρώμα. Τι είναι αυτό, συγγνώμη, κάτσε το βρούμε αυτό, πρέπει να το εξετάσουμε. Αυτό τι είναι. Μισό λεπτό να σου εξηγήσω. Το μπαίνει μέσα από αυτό. Κοίτα αυτό πόσο μάξι είναι αυτό. Είναι να μπει μέσα από αυτό, παιδί μου, και από πάνω να μπει και το μπουστάκι. Γιατί είναι έτσι, γιατί είναι πιο μακρύ έτσι. Καταλάβατε. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Γιατί είναι έτσι κάπως τριγωνικό πιο μακρύ. Τα σορτζάκια τα έχω συνηθίσει. Αυτό είναι hot pants. Έτσι λέγεται. Είναι hot pants, κάνει αυτή την καμπύλη για να μην. Είναι σαν Μπραζίλια, να πούμε. Εντάξει, Μπραζίλια είναι τα σλιπάκια, δεν είναι τα σορτσάκια. Τα σορτσάκια λέγονται hot pants. Μπραζίλια λέγονται τα μαγιό. Τα μαγιό που είναι πολύ παρτά. Αυτό φαριέται λοιπόν κάτω από αυτό. Κάτω από αυτό, ναι. Εγώ όμως αυτό, όλα αυτά τα ρούχα τα έφερα για να σου δείξω τις τάσεις του καλοκαιριού. Και όχι τα ίδια τα ρούχα, παρόλο που είναι από έναν καταπληκτικό νέο σχεδιαστή, τον Άσο τον Τότσικα, που κάνει τέτοιου είδους ρούχα. Σου αρέσει αυτό, βλέπω, ε. Μ' αρέσει το χρώμα. Μ' αρέσει λοιπόν, το χρώμα. Αυτό θέλεις να σου δείξω κάτι γι' αυτό. Θα σου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα, όσο αφορά για αυτά από κάτω και από πάνω, δεν είμαι πολύ σίγουρη. Αυτό είναι φούστα. Ναι. Α, γίνεται και φούστα. Είναι φόρεμα. Mm-hmm. Ναι, σαν φόρεμα μ' αρέσει. Και μπορείς να το βάλεις και από πάνω. Τελείως μοντέλο. Καλό. Καταλαβες. Δεν είναι πολύ ωραίο. Δεν πάει πολύ με το είναι πολύ μορφικό, παιδιά. Είναι καταπληκτικό σχεδιαστή ο Νάσος Ντότσικας. Είναι καταπληκτικό. Έχει εκπληκτικό κόκκινο. Ήθελα να πω λοιπόν ότι υπάρχει τάση του κόκκινου και του πλεκτού. Υπάρχει τάση της γεωμετρίας. Γι' αυτό και το print εδώ πέρα στο ύφασμα. Παρόλο που στάθηκε στο σχέδιο, είναι το γεωμετρικό. Ναι. Φαίνονται αυτά από κάτω. Δηλαδή το σχέδιο φαίνεται. Ναι, φαίνεται γιατί κοιτά, είναι πολύ διάτριτο. Ναι. Δεν φαίνεται το σώμα όμως, δεν φαίνεται κάτι πολύ υπερβολικά σεξι. Ωραία, πες μου κάτι τώρα όμως. Εγώ πες ότι δεν είμαι τόσο τολμηρή. Τι άλλο μπορώ να φορέσω από κάτω από αυτό ώστε να μην είναι hot pants? Φοράς ένα από τα ωραία φορεματάκια, τα νεγκλιζέ της Δέσποινας, όπως είπε και ο Στάθης, ναι, από μέσα, που όλες έχουμε. Ένα που μοιάζει όντως με μεσοφόρη, νυχτικό, ναι, στο χρώμα του δέρματος. Ή για να κάνεις και αντίθεση, μπορείς να βάλεις μαύρο ή οτιδήποτε άλλο χρώμα. Σαν και το βάζεις από δηλαδή μέσα, mm-hmm, για να μπορείς να καλύψεις αυτά που θέλεις και να μην φαίνεται τίποτα. Τέλεια. Οτιδήποτε. Αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι μια άλλη τάση. Αχ, αυτό μου αρέσει πολύ. Λοιπόν, αυτό είναι παντελόνα όπως βλέπεις, με πολύ φαρδί λάστιχο. Mm. Είναι τάση floral. Τα floral είναι για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν. Ναι. Όταν λέμε floral εννοούμε λουλούδι πάντα. Είναι μία από τις πολύ δυνατές τάσεις, δεν φεύγει με τίποτα. Mm-hmm. Εδώ και τέσσερις σεζόν είναι συνεχόμενες. Μ' αρέσει πολύ αυτό. Και επίσης, σ' αρέσει. Αυτό, δεν είναι... ναι, αυτό μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι. Να ρωτήσω όμως κάτι, μία μικροσκοπική γυναίκα μπορεί την κολακεύει, κάτι τέτοιο την κρύβει? Θα σου πω, εσύ που είσαι αδύνατη, μια χαρά θα και σου πηγαίνει. Και 2 μέτρα. Δεν έχει σημασία. Εσύ που είσαι αδύνατη, μια χαρά θα σου πηγαίνει. Αυτό δεν κρύβει έχει, και δεν έχει σχέση αυτό, ειδικά δεν έχει σχέση το ύψος. Απλά επειδή προσθέτει όγκο, ειδικά το συγκεκριμένο σχέδιο που έχει και εδώ πέρα το πατρό προχωράει. Και όγκο, δεν είναι ότι κρύβει και όγκο. Αυτό θέλω να πω, ότι δεν υπάρχει στερεότυπο κοντός, ψηλός, χοντρός, αδύνατος. Ο καθένας έχει το δικό του σωματότυπο και του πάνε συγκεκριμένα ρούχα. Είναι αυτή η τάση λοιπόν. Με αυτό μπορούμε να βάλουμε την επόμενη τάση, η οποία είναι παστέλ. Ναι. Δηλαδή απαλά χρώματα, ροζ, βεραμάνο όπως είπαμε πιο πριν, σιέλ. Τα παστέλ είναι τα απαλά, mm-hmm, τα χρώματα που είναι σβησμένα με λευκό και είναι απαλά. Μαζί με μεταλλικές ίνες, βλέπεις που γυαλίζει, πολύ έχει μέσα μεταλλική ίνα. Οπότε αυτό το συνδυάζουμε με αυτό, mm-hmm, και ερχόμαστε και κάνουμε αυτό το συνδυασμό. Αυτό και έτσι έχουμε τρεις τάσεις σε ένα ρούχο, μη σου πω τέσσερις. Γενικά μου φαίνεται ότι τα ρούχα είναι λίγο πολύ διάτριτα, ε. Ναι, είναι διάτριτα κάτω, και ναι, επίσης έχει επανέλθει πάρα πολύ το δίχτυ. Το δίχτυ, που πολλές φορές το δίχτυ, ναι, δεκαετία του 80 έχει πάρα πολλά. Είναι εκτό διάτριτο. Μα και οι παντελόνες. Μην βλέπετε που έχουν έρθει σε διαφορετική έτσι, έκδοση και οι παντελόνες δεκαετία του 80 είναι. Mm. Έτσι. Και αυτό τώρα τι είναι εδώ που έχεις φέρει, που εμένα αυτό το έφερα, έκανα μια χαρούμενη πινελιά, Στάθη, όπως κάνω πάντα, ξέρεις εσύ. Αυτό τι είναι. Είναι τσάντα. Κασκόλ το πέρασα εγώ. Είναι το επόμενο, λοιπόν. Είναι η επόμενη. Να σου πω κάτι, αυτό είναι σαν αυτά που βάζεις το μωρό μέσα. Μάξιπο. Α, ναι. Μάξιπο. Μπορεί να έχει εμπνευστεί από εκεί, ορίστε. Α, και φερμουάρ. Φερμουάρ. Λοιπόν, να σου πω κάτι, μπορεί η Φοφός Γότζου που θα έρθει τώρα για να μας δείξει τις τάσεις του μακιγιάζ να της κάνουμε και εμείς μία πρόταση. Μάρσιπο που θα το χρειαστεί πολύ σύντομα. Σωστά. Και τσάντα μαζί. Τέλειο. Τέλειο. Να δούμε και τέλειο. Τι μας επιφυλάει στο μακιγιάζ. Έτσι. Λοιπόν, έλα, Φοφό, να ολοκληρώσουμε. Ήρθαμε και τα μοντέλα. Έλα, έλα, έλα. Γεια σου, μοντέλα.
Ευχαριστούμε. Εδώ έχουμε τη Φωτεινή μας. Είδες που σου έχουμε εμείς μια πρόταση, ναι, εντάξει, για μάρτυρο και τσάντα είναι μαζί. Είναι φανταστικό, δύο σώμα. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω και εκείνο το κίτρινο λουλούδι, γιατί το είναι σετάκι. Αυτό τι είναι. Μισό λεπτό, παιδιά. Αυτά είναι μπουτουνιερίτσες, τις οποίες φτιάχνω εγώ. Έχει, έχει γράψει πάλι, ιστορία η μπουτουνιέρα σου. Styling on air. Κάτσε γιατί δεν σε βλέπω, περίμενε. Πάρα πολύ ωραίο. Καλά και το μαλλί σήμερα θεϊκό. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, φοράμε... Να περάσουμε και στην τάση του μαλλιά. Άμα θέλετε. Και εσύ όμορφη με τα ροζ, πολύ ωραία. Ναι, και εγώ σήμερα ήρθε η άνοιξη. Τέλεια, πολύ ωραία. Θα πω εσύ από εδώ. Λοιπόν, να δείξεις. Θέλω να δείξω ακριβώς την τάση που θα έχουμε την άνοιξη και το καλοκαίρι. Μεταλλικές σκιές, φλούο φωσφοριζέ, όπως είπαμε, κραγιόν στο στόμα, έντονα πορτοκαλί, έντονα κοραλί, έντονα φούξια, έντονα ροζ και προτιμούμε και μάτ αποχρώσεις. Μάτ. Ναι, ναι, ναι. Εδώ γυαλίζει λίγο, αλλά δεν πειράζει. Τι έχετε βάλει. Εδώ έχω παίξει πολύ σε μεταλλικές σκιές, γκρι, λίγο χρυσό από κάτω, μεταλλικό ρούζ με αρκετές γυαλάδες και πολύ έντονο στόμα. Να σε ρωτήσω κάτι. Θέλω να σου πω και κάτι άλλο για να μην το ξεχάσω. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε λίγο mixed up τάσεις. Δηλαδή παίζουν πάρα πολύ και τα eyeliner σε χρώμα. Εδώ έχω βάλει ένα όμορφο mauve, σκουρόχρωμο. Eyeliner, αν μπορείς να το δεις. Ναι. Μπορείς να μας κλείσεις λίγο τα όμορφηματάκια σου. Ωραία. Το βλέπεις. Ναι, είναι το, σαν απαλό μαύρο. Ναι, μπρί, ναι, 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 ναι. Και δεν αγριεύει και πάρα πολύ το βλέμμα όπως το μαύρο. Και αυτό όπως και το γκρι. Αυτά πλέον, ναι, είναι, ναι, στην αγορά πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, και σε ήχο, και οικονομικά και σε ναι, 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 σε όλες τις εταιρείες και για όλα τα πορτοφόλια. Από εκεί και πέρα θέλω να σου πω ότι τα eyeliner, το συζητάγαμε και με την Ευγενία έξω, είναι πάρα πολύ της μόδας φέτος και σε διάφορα χρώματα όπως και τα μολύβια. Μπλε, πράσινα, βιολετή. Όλα αυτά. Αυτό τι σημαίνει, η βάση μας στο μάτι τι θα είναι, άμα έχουμε, ας πούμε, κάτι αντίστοιχο πιο απαλό. Α, κάτι αντίστοιχο πιο απαλό. Θα κάνουμε μετά κάτι να δούμε σε μπλε. Ναι, με τη μάσκαρα. Ναι, και αυτό. Και πάρα πολύ, πάρα πολύ χρώμα φέτος. Και στο στόμα και στο μάτι, ζωντάνια, άνοιξη. Λοιπόν, να σε ρωτήσω εγώ τώρα κάτι, να ρωτήσω για να μαθαίνουμε. Ας πούμε, μας είπε η Ευγενία ότι την άνοιξη και το καλοκαίρι θα δούμε πολλά παστέλ χρώματα. Πού είναι το ροζουλί, το γαλάζιο και όλα αυτά. Μ' αρέσουν εμένα αυτά τα μπεμπέ. Λοιπόν. Και εμένα πολύ. Αν πρέπει να διαλέξουμε τώρα κραγιόν μαζί με αυτό, γιατί πολλές φορές ή πάμε να διαλέξουμε κάτι που να είναι στην ίδια απόχρωση, δηλαδή ροζουλί παλ, ροζ κραγιόν, ή δεν έχει σημασία, μπορώ να βάλω, ας πούμε, και ένα κοράλι κραγιόν, αν φοράω ροζ κραγιόν. Εγώ είμαι πάντα υπέρ της τριχρωμίας γενικότερα. Και στο ρούχο και στο μακιγιάζ. Δεν είμαι πάρα πολύ 4-5 χρώματα όλα μαζί. Καρό, με πουά, με αυτό. Θέλω δηλαδή, θέλω να υπάρχει μια αρμονία στα χρώματα. Ναι. Δηλαδή, αν βάλω αυτό, τι κραγιόν θα βάλω. Θα βάλουμε κραγιόν τα οποία είναι σε απόχρωση του ροζ και του μο. Σαπιομήλο, ροζ, φούξια, ροζ ανοιχτό, πιο έντονο. Όχι αντίθετα, γιατί βλέπουμε πολλές φορές. Δηλαδή, με το ροζ θα βάλουμε πορτοκαλί. Ναι. Δεν ξέρω, μπορεί. Εμένα δεν μου αρέσει. Τι μπορεί. Αυτό σημαίνει. Όχι, συμφωνείτε. Α, γιατί δεν το έχετε δει. Εγώ το έχω δει πολλές φορές να μην ταιριάζει το κραγιόν. Και ναι, ότι αν δυσκολεύεσαι, βάζει και ένα lip gloss άχρωμο και είσαι μέσα. Ναι, ναι, ναι. Να γυαλίζει λίγο το χυλάκι. Απλά για να κάνει λίγο το gloss όπως έχουμε πει. Αφήνει, δεν δίνει σχήμα στο στόμα και το αφήνει έτσι και φαίνεται και πιο. Όχι φλουρ, φλου. Φαίνεται τα χείλη πάντα πιο σαρκώδη. Γιατί δεν τα περιορίζει με το ματ ή με μολύβι. Οπότε επειδή γυαλίζει, φαίνονται και τα χείλη πάντα πιο σαρκώδη, πιο γεμάτα και πιο έντονα. Αυτό σημαίνει, για να δώσουμε και έτσι ένα μια συνδυαστική συμβουλή, ότι πρέπει πρώτα να ντυθούμε και μετά να βαφτούμε. Ναι, πάντα, εγώ... μα πάντα. Και όταν ετοιμάζουμε κάποιον, λέμε τι θα βάλει. Απλά το θέμα είναι ότι εγώ πάντα αυτό που λέω στο μακιγιάζ είναι να έχουμε μια αρμονία με το ρούχο, να μην ερχόμαστε πάρα πολύ κόντρα, όπως και με το χρώμα του δέρματος και με το χρώμα του μαλλιού. Γενικότερα, έχουμε κατακόκκινο μαλλί. Ή αποχρώσεις του κόκκινου. Δεν είναι, πάει είναι το φούξια. Είναι κόκκινο το μαλλί. Ναι, δεν πάει το φούξια κραγιόν. Δεν δηλαδή πάει, δεν μπορεί σε ένα κόκκινο μαλλί ή σε ένα καστανοκόκκινο, συμφωνείτε, να πάει πολύ έντονο ροζ, φούξια. Είμαστε αντίθετα. Βέβαια, το βλέπουμε. Και ό,τι είναι μόδα περνάει γενικότερα στον κόσμο, γιατί όταν βλέπουμε κάτι και φοριέται πολύ και έντονα, λες μετά, α, και εμένα μου πάει. Α, τη πάει. Δηλαδή το συνηθίζει το μάτι. Αλλά εντάξει, μην ξεχάσουμε και αυτά τα οποία είναι από μόνα του σύγχρονα. Αυτό τώρα που μου κάνει εδώ εντύπωση, έχετε βάλει μοβ στο μάτι και το μοβ το eyeliner που λες, βέβαια φαίνεται πολύ διακριτικά μοβ. Ναι, γιατί είναι πάρα και πολύ. Και έχει κοραλί
κραγιόν. Είναι πάρα πολύ χαμηλό σε ένταση. Mm. Κατάλαβες, δεν είναι τέντονα. Εγώ θα διέλαγα, ξέρω εγώ, ροζ, επειδή είναι μοβ. Ναι, ξέρεις, ναι, ναι. Που, όχι, είναι πολύ χαμηλό σε ένταση. Γιατί αν δεις υπερισχύει το γκρι, επειδή παίζουμε περισσότερο σε γκρι, υπερισχύει το γκρι το ανοιχτό. Και όχι τόσο αυτό. Και το κραγιόν. Το κραγιόν θέλω να σου πω ότι είναι μίξη τριών χρωμάτων. Να μην φοβόμαστε να κάνουμε μίξη στα χρώματα. Είναι φοβερό το αποτέλεσμα. Ναι, έχουμε φούξια, κόκκινο και πορτοκαλί. Και βγαίνει αυτό το χρώμα. Απλά να το ξέρουμε είναι το έντονο κοραλί. Γιατί το κοραλί πάντα είναι η απόχρωση του ροζ με το πορτοκαλί. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι. Όταν έχει αρκώδη χείλη, είναι το σκούρο χρώμα αυτό που ενδείκνυται. Το σκούρο το πάντα μειώνει τον όγκο. Α. Λειτουργεί όπως η σκίαση. Σκίαση, σκουραίνω, σκιάζω. Δηλαδή αυτές που έχουν σαρκώδη χείλη πρέπει να φοράνε. Σκουρόχρωμα. Γιατί να μην φαίνονται σαρκώδη τα χείλη τους. Πρέπει να τα μειώσουν και καλά, να φαίνονται μικρότερα. Μήπως γίνεται υπερβολικό, ξέρω. Ανάλογα. Αυτές που έχουν μικρά χειλάκια. Ποτέ σκουρόχρωμα. Ποτέ σκουρόχρωμα. Όχι, γιατί φαίνονται ακόμα πιο μικρά. Το σκούρο έχει την τάση να μειώνει. Πάνω εκείνη την ώρα τις ατέλειες να τις καλύπτουν. Το lip gloss γενικότερα είναι πασπαρτού για όλα τα χείλη. Αυτό το πράγμα να το ξέρουμε. Ό,τι γυαλίζει. Και το lip gloss σε χρώμα. Και το διάφανο που είπατε πριν και το πιο μπες, αλλά και το lip gloss σε χρώμα. Γιατί πάντα μεγαλώνει τα χείλη. Εντάξει, οι Ελληνίδες, ελάχιστες πέρα από εσάς που έχετε σαρκώδη χείλη, ελάχιστες έχουμε πάρα πολύ έντονα χείλη. Οι περισσότεροι. Αντζελίνα Τζολί. Ναι, έχουμε αυτά τα χείλη. Να σου πω κάτι, όταν το κάτω χείλος μας είναι πιο μεγάλο από το πάνω, εκεί τι κραγιόν επιλέγουμε. Δηλαδή, βλέπουμε πολλές φορές ότι πάνω είναι κοίταξε, λεπτό ξέστε, και κάτω, δηλαδή τα περισσότερα χείλη είναι τεχνική. Εκεί δημιουργεί. Μπορούμε να βάλουμε το μολύβι, προσπαθεί να κάνει ένα διαφορετικό μακιγιάζ. Απλά τι γίνεται, κάποια στιγμή μας φεύγει το κραγιόν και έχουμε μια γραμμή από κάτω. Mm. Και δεν είναι ωραίο αυτό. Εγώ πιστεύω ότι σε αυτά τα χείλη πρέπει πάντα να χρησιμοποιούμε πολύ matte και color stay crayons. Και δηλαδή που μένουνε, οπότε να κάνουμε διορθωτικό από κάτω και να αφήσουμε το πάνω ίδιο και να μην φεύγει εύκολα. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα με τα κραγιόν, ότι φεύγουν, μένει το μολύβι και ξαφνικά είμαστε με τα χείλη και το μολύβι. Και πάμε και περιφερόμαστε. Και δεν είναι αυτό όμορφο. Λοιπόν, στα μεγάλα χείλη ενδείχνεται το μολύβι. Αν θέλετε να μειώσετε τον όγκο, ναι, γιατί εγώ το έχω κόψει το μολύβι, θέλω να σας πω. Αυτό χρησιμοποιώ ήθελα. Μόνο κραγιόν σκέτο. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή λάθος, αλλά μου αρέσει να χρησιμοποιώ μόνο κραγιόν. Και στα γκλος και στα κραγιόν. Μόνο. Αφού τα μολύβια τα έχω κόψει τελείως. Αυτό το λες εσύ, σε πιστεύω απόλυτα. Λοιπόν, έχει ετοιμάσει άλλη μία εμφάνιση. Ναι, θα κάνουμε και κάτι με eyeliner electric τώρα, να δούμε λίγο και τις διαφορές με πιο έντονο. Electric fluor. Ναι, όπως λέγαμε για να μιλάμε και ελληνικά. Φωσφοριζέ. Φωσφοριζέ. Είναι ελληνική λέξη. Τέλεια, σας ευχαριστώ πολύ. Για πείτε μου λίγο από το control, προλαβαίνω να βγάλω τηλεφωνική γραμμή ή πάμε σε διάλειμμα. Ωραία, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε στην παρέα μας η Μπέση Αργυράκη. Λοιπόν, εμείς είμαστε ένα μαγκαζίνο. Το μαγκαζίνο λοιπόν βλέπει όλες τις πτυχές που έχει η ζωή και τα όμορφα και τα ευχάριστα που είναι η μόδα, η τάση της άνοιξης, η μαγειρική, αλλά και τα άλλα θέματα που μας απασχολούν, που είναι δύσκολα και θέλουν έτσι μια δύναμη για να ξεπεραστούν. Εμείς πήγαμε στα Αλεξία, εσύ πήγες στην θεραπευτική κοινότητα του προγράμματος του ΚΕΘΕΑ, όπου εκεί ασχολούνται με την απεξαρτοποίηση από τα ναρκωτικά, αλλά βέβαια και την επανένταξη των παιδιών αυτών που πέφτουν. Παιδιών. Κυρίως έφηβων παιδιών που είχαν την ατυχία να... σε πολύ νεαρή ηλικία, σε πολύ τρυφερή ηλικία, να μπλεχτούν σε όλο αυτό. Αλλά παρόλα αυτά είχαν τη θέληση και τη δύναμη να προσπαθήσουν να ξεφύγουν από όλο αυτό το πράγμα. Αλλά χρειάζεται βοήθεια. Και χρειάζονται βοήθεια και εκεί βρίσκονται οι κατάλληλοι άνθρωποι για να τους βοηθήσουν, για να τους δώσουν όλη αυτή τη δύναμη και όλα όσα υπόλοιπα χρειάζονται για να μπορέσουν να καταλήξουν επιτυχώς σε αυτή τους την προσπάθεια. Και εκεί γνωρίσαμε και μιλήσαμε και παιδιά, αλλά και τους ανθρώπους που τους πλαισιώνουν και τους βοηθούν, και γονείς. Μιλήσαμε μαζί τους, ακούσαμε πραγματικά ιστορίες που μας έκαναν να συγκινηθούμε, αλλά και να πιστέψουμε και στην ανθρώπινη δύναμη. Στο πώς δηλαδή, όταν κάποιος θέλει,
κάτι να το καταφέρει, μπορεί να το καταφέρει. Ακόμα και αν φαίνεται ότι είναι βουνό, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και σίγουρα είναι άλλη δυσκολία έχει για το ίδιο το παιδί που έχει πέσει θύμα των ναρκωτικών και άλλη διαδικασία είναι για το γονιό, το οποίο βλέπει το παιδί του να υποφέρει, να είναι σε αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι ο γονιός ίσως θα πρέπει να... Πονέει πιο πολύ ο γονιός. Να βγει δυνατός. Έξω από τις δυνάμεις του, γιατί πρέπει να προσπαθήσει και για τους δύο. Και θα πρέπει να ενημερωθεί και ο γονιός. Πώς πρέπει αυτό να αντιμετωπίσει αυτό το κατάσταση. Λοιπόν, αυτό κάνουν εκεί. Ίσως είναι πάνω απ' όλα αυτό. Λοιπόν, εμείς να μπορέσει να οδηγήσει το άρρωστο παιδί, γιατί η αρρώστια είναι. Γιατί όλα αυτά θα θέλουμε να τα ρωτήσουμε. Από το διπλανό μας στούντιο, την κυρία Κυρατσόσκο Ντρογιάννη, που είναι η διευθύντρια του προγράμματος και θεάστροφη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Και επίσης την κυρία Νερκής, η οποία είναι μια μητέρα που βιώνει το πρόβλημα στην οικογένειά της. Πριν όμως συζητήσουμε και έχουμε πολλά να σας ρωτήσουμε και να μάθουμε, θέλουμε να πάμε να δούμε έτσι το πρώτο βίντεο που συναντήσαμε εσάς, κυρία Νερκής. Η πρώτη μου δοκιμή ήταν 13 χρονών, 14. Ήταν η άρνηση το πρώτο συνέστημα. Δεν ήξερα πώς να τον βοηθήσω. Δεν είναι ότι θες να κολλήσεις με αυτό. Λες, εντάξει, ας δοκιμάσω να δω τι είναι, το ελέγχω. Ο Ιουσούφ ήταν το χαϊδεμένο μου παιδί, που δεν το έλεγα όχι. Ο Ιουσούφ δεν ήξερε το όχι. Αυτό που εγώ χρειαζόμουν να ακούσω είναι ότι θα πρέπει να σταματήσεις να βολεύεσαι και να μην δίνεις άλλο παράταση σε αυτό που ξέρεις ότι έχεις να κάνεις. Ο καθένας έχει εκατομμύρια παράγοντες στο να συνεχίσει να κάνει χρήση. Εγώ κάποια στιγμή νιώθα σημαντικός. Έλεγα δεν θα συμβεί σε μένα, δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί σε μένα. Άρχισα να εστιάζω, να επικεντρώνομαι εκεί όταν έβλεπα ότι απογοητεύομαι από άλλα πράγματα της ζωής μου. Όμως ερχόταν η παρέα του να τον δει, δηλαδή δεν σκεφτόμουν ότι μπορεί να το φέρουμε στο σπίτι μου να έχουν τόσο θράσο. Πώς κατάλαβες ότι θες να βγεις από αυτό και πώς τα κατάφερες? Έβλεπα τον τρόμο στα μάτια της μάνας μου. Ήταν δηλαδή κάτι τρομερό. Το έβλεπα να πεθαίνει και δεν ήξερα πώς να το βοηθήσω. Στη δική μου περίπτωση έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Με πίεσε πάρα πολύ. Τι σου έλεγε η μητέρα σου? Δεν μου άφηνε το χώρο. Και μου λέγει ότι αν θες να διακόψεις και να κάνεις αυτά που έκανες, θα είσαι εκτός σπιτιού. Δεν γινόταν να το χαρίσω έτσι τόσο εύκολα. Ο Ιουσούφ ήταν ακροβατούσε. Γιατί δεν τα κατάφερε με την πρώτη φορά στην κοινότητα, διέκοψα και χρειάστηκε να του δείξω τη σκληρή αγάπη. Δηλαδή να είμαι απόλυτα και σκληρή απέναντι σαν όχι μόνο το όχι, δηλαδή χρειάστηκε να τον βγάλω από το σπίτι για να του δώσω το μήνυμα. Ξέρεις κάτι, αυτό το κεφάλαιο έχει κλείσει, τελείωσε. Το ότι πέθανε ένας φίλος μου από τη χρήση, ο οποίος ήταν λίγο πιο μικρός από μένα. Δεν το χωρούσε με μυαλό μου αυτό το πράγμα. Είχα πάει στην κηδεία του, ας πούμε, και δεν μπορούσα να πιστέψω ότι εγώ θα φύγω από εκεί και εκείνος απλά τον θάψαν σε μια αγωνία, ας πούμε. Έπρεπε να το ρισκάρω όμως. Ή στο σπίτι μου θα τον έκανα ή στο δρόμο. Δηλαδή, εφόσον έπινε ξανά, είχε υποτροπιάσει, δεν γινόταν αλλιώς. Πέρασε διάφορα κι εκείνος με την παραβατικότητα, δικαστήρια, κρατητήρια και αυτά, όμως εγώ δεν συμμετείχα σε τίποτα. Παρόλο που ήξερα τα νέα του, ποτέ δεν πήγα να τον δω σε τέτοια σημεία. Δηλαδή, στα κρατητήρια εγώ δεν είχα καμία δουλειά. Του είχα δώσει το μήνυμα ξεκάθαρο ότι είμαι εδώ μόνο όταν ακολουθείς το σωστό. Στα λάθη θα είσαι μόνος σου. Κάποια στιγμή δεν μου άρεσε η ζωή, δεν πήγαινε άλλο. Ή φυλακή θα πήγαινα ή θα πέθαινα. Και επειδή έχω περάσει και δικαστήριο σοβαρό, έχω και κόντεψα να πεθάνω κάποια στιγμή. Φοβήθηκες, τρόμαξες ποτέ? Φοβήθηκα, αλλά το κακό είναι ότι όταν εκείνη τη στιγμή φοβάσαι, 10 λεπτά πριν κοντέψεις να πεθάνεις, εκεί λες, ας πούμε, Θεέ μου σώσε με και δεν θα ξαναπιω ποτέ. Η
γονείς που τον γνώρισαν ρωτούσαν πού είναι ο Ιουσούφ και τους έλεγα αυτός είναι ο Ιουσούφ. Δεν τον γνώρισαν δηλαδή, δεν καταλάβαιναν, είχε αλλάξει τόσο πολύ. Πίστευα πάντα μέσα μου ότι ο Ιουσούφ έχει τόση δύναμη που μπορεί να το κάνει. Αξίζει να παλέψει, αξίζει. Είναι δύσκολα και για το γονιό, πάρα πολύ δύσκολα είναι. Είσαι ευτυχισμένος? Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος, αν και έχω αγχωθεί πάρα πολύ, γιατί όσο εγώ ήμουνα σε μάχη με τον εαυτό μου, έξω υπάρχει άλλη μάχη με την κρίση και όλα αυτά και τώρα τα βλέπω λίγο καθαρά και τα αντιμετωπίζω κι εγώ. Αλλά εντάξει, εδώ θα κολλήσουμε τώρα. Κυρία Νερκής, όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε τι δύναμη από τη μεριά σας χρειάστηκε όλο αυτό και τι Γολγοθάς ήταν για εσάς, αλλά και για το παιδί σας, αλλά εσείς ήσασταν εκείνοι που βλέπατε τα πράγματα ξεκάθαρα από την αρχή και ειδικά με εντυπωσίασε αυτό που είπατε στο βίντεο που είδαμε, ότι χρειάστηκε να του δείξετε τη μεριά της σκληρής αγάπης και ίσως μάλλον κάνατε το πιο σωστό που μπορούσατε να κάνετε, αλλά δεν ξέρω αν όλοι οι γονείς βρίσκουν τη δύναμη μέσα στην αδυναμία να κάνουν αυτό που κάνατε εσείς. Έπρεπε να το κάνω. Όταν ξέρεις κάποια πράγματα, ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος, αποφασίζεις το σωστό. Σας είπε κάποιος, σας συμβούλεψε να του δείξετε αυτό τον δρόμο ή ενστικτοδός το πράξατε έτσι? Όχι, δεν μου είπε κανείς. Απλά γνώριζα ότι αν τον βόλευα στη χρήση, δεν θα τη σταματούσε ποτέ. Δεν φοβηθήκατε όμως δείχνοντάς του την έξοδο από το σπίτι, ότι θα μπορούσε να πέσει και σε χειρότερα και να μην τον ξαναδείτε? Ναι, το φοβήθηκα αυτό. Αλλά μπορούσε να το κάνει και ζώντας μέσα στο σπίτι. Να είχε την πολυτέλεια του σπιτιού δηλαδή και να συνέχιζε τη χρήση και το ίδιο, δεν θα άλλαζε κάτι είτε μέσα στο σπίτι είτε έξω. Ξέρετε κάτι, είμαι σίγουρη ότι όλες οι γυναίκες ή οι μάνες που σας βλέπουν αυτή τη στιγμή κρέμονται από τα χείλια σας, γιατί είναι αυτός ο φόβος που είτε φανερά είτε στο υποσυνείδητό μας όλες οι μανάδες έχουμε, το να πέσουν τα παιδιά μας στα ναρκωτικά. Εσείς το ζήσατε από κοντά αυτό. Ακούσαμε και τον Ιωσούφ να λέει ότι είναι αυτή η στιγμή που λες να το δοκιμάσω κι εγώ. Εσείς τι πιστεύετε ότι έφταιξε τελικά, ότι ξεκίνησε τα ναρκωτικά ο γιος σας? Νομίζω η έλλειψη ορίων βασικά. Ήτανε πολύ ελεύθερος, τον είχατε πολύ ελεύθερο στις... Ναι, τον εμπιστευόμουν πολύ όσο δεν χρειαζόταν. Η επικοινωνία δεν ήταν ουσιαστική. Νόμιζα ότι επικοινωνούσαμε, ενώ στην ουσία δεν ήταν. Δηλαδή δεν άκουγα τις ανάγκες του. Υποτιμούσα τις ανάγκες του γιου μου. Ναι. Επειδή αυτά που μας λέτε τώρα είναι πολύ σημαντικά, γιατί ίσως μας βοηθήσετε λίγο να καταλάβουμε ποια μπορεί να είναι τα πρώτα σημεία που μπορεί να μας δώσει το παιδί μας. Δηλαδή τώρα εσείς που σκέφτεστε το παρελθόν και το πώς ξεκίνησαν όλα, για μπορείτε να μας πείτε, ας πούμε, 2-3 συγκεκριμένα πράγματα που θα έπρεπε ίσως τότε να είχε βαρέσει το καμπανάκι για σας, αλλά δεν βάρεσε επειδή δεν μπορούσατε να το φανταστείτε? Εννοείται πριν ξεκινήσει τη χρήση? Ή ναι, όταν είχε ξεκινήσει, αρχή, όταν πριν ξεκινήσει, ναι. Μας είπατε μόλις ότι δεν υπήρχε καλή επικοινωνία. Δηλαδή, είχε κάποια προβλήματα που εσείς δεν δώσατε τόσο μεγάλη σημασία? Γενικά, ναι, τον θεωρούσα το μικρό, δεν καταλαβαίνει, δεν... Τι προβλήματα ήταν αυτά με το σχολείο, με τις παρέες, με τι? Με μια ερωτική απογοήτευση? Δεν ήταν συγκεκριμένα προβλήματα. Νομίζω τα καθημερινά. Απλά τα βίωνε ο Ιουσούφ ίσως διαφορετικά από τα άλλα μου παιδιά. Δεν ήταν συγκεκριμένα προβλήματα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να γίνει κάτι τρανταχτό στην οικογένεια για να πιει το παιδί. Εγώ τα έβλεπα φυσιολογικά, όπως συμβαίνει σε κάθε οικογένεια. Οι δυσκολίες στο σχολείο ίσως, η επικοινωνία με τα αδέρφια. Διάφορα τέτοια καθημερινά προβλήματα. Πάμε τώρα
στο σημείο που εσείς καταλάβατε ότι πρέπει το παιδί σας να είναι χρήστης. Πώς το καταλάβατε? Δεν το κατάλαβα ξεκάθαρα εγώ. Με βοήθησαν τα μεγαλύτερα παιδιά μου να το δω. Γιατί δεν ήθελα να το πιστέψω αυτό, ότι ο γιος μπορεί να έχει μπλέξει με ναρκωτικά. Ήταν πολύ σκληρό για να το δεχτώ. Απλά αυτό που έχω να πω είναι ότι μοιάζει πολύ η συμπεριφορά του χρήστη όταν ξεκινάει με τη συμπεριφορά της εφηβείας. Και έτσι μπερδεύτηκα λίγο. Νόμιζα ότι περνάει μια εφηβεία δύσκολη. Και ήταν στην εφηβεία ο Ιωσούφ όταν έκανε τη χρήση, έτσι κι αλλιώς. Πόσων ετών ήταν όταν ξεκίνησε? 13 ετών. 13. 13 ετών. Πάρα πολύ μικρό. Ναι. Ούτε εφηβεία. Ναι, προεφηβεία σχεδόν. Για να προχωρήσει να φτάσει. Συγγνώμη που επεμβαίνω, αλλά για να φτάσει να αρχίσει να κάνει χρήση, κάπου έβρισκε και χρήματα. Είχατε ελευθερία στα χρήματα, του δίνατε πολλά περισσότερα? Όχι, το χαρτζηλίκι ήταν μεγάλο, ναι. Δεν έπαιρνε χαρτζηλίκι, δούλευε. Έβγαζε δηλαδή. Α. Ναι, δούλευε. Αλλά δεν χρειάζονται και χρήματα, η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται να έχει πολλά χρήματα. Τουλάχιστον μπορεί να κάνει. Ναι, τους βάζουν στη διαδικασία να γίνουν χρήστες, αν θέλετε, δωρεάν και μετά. Ναι, και μετά μπορούν να κάνουν διακίνηση, δηλαδή μικρό. Εμπόριο, δεν ξέρω πώς να το πω. Σαν βαποράκι αυτό που. Ναι, για να βγάλει τη δόση του. Δεν χρειάζεται να έχει χαρτζηλίκι. Βέβαια, παίζει ρόλο το να ελέγχουμε το χαρτζηλίκι των παιδιών. Και το που πάει. Βεβαίως, τις παρές του. Τα συμπτώματα που είχε, αν με επιτρέπετε, που σας έκανε να ανησυχήσετε και να αντιληφθείτε ότι έχει μια διαφορετικότητα από τα άλλα παιδιά, οπότε και κάτι συμβαίνει για να το ψάξετε, ήταν κάποια επιπλέον. Μια επιθετικότητα, ας πούμε, μια νευρικότητα. Ναι. Δεν τον χωρούσε ο τόπος, νευρίαζε, έβριζε. Τι έκανε και το καταλαβαίνω? Όλα αυτά, ναι. Ήταν επιθετικός. Το τηλέφωνο του χτυπούσε ασταμάτητα, κρυφές παρέες. Δεν ήξερα, ενώ μέχρι πριν τη χρήση ήξερα την παρέα του, το που πήγαινε τα πάντα. Μετά ξαφνικά όλα ήταν κρυφά, μυστικά. Ό,τι και να ρωτούσα μου έλεγε «Δεν γνωρίζεις, μη σε νοιάζει» ή κάτι τέτοια. Όλα κρυφά ήταν. Και ποια ήταν? Κλεινόταν στο δωμάτιο του πολλές ώρες. Κρυφά όλα. Το καταλάβατε νωρίς ότι έχει μπλέξει με τα ναρκωτικά? Ήταν στην αρχή? Όχι και πολύ αρχή, αλλά σχετικά νωρίς, ναι. Πάντως χρειάστηκαν όλα αυτά τα χρόνια για να φτάσει στο σημείο που τον είδαμε και τον ακούσαμε τώρα στο βίντεο. Δηλαδή, ξέρετε τι, από τη μία, για να είμαι ειλικρινής, όλοι φοβόμαστε ότι τα παιδιά μας μπορεί να μπλέξουν με τα ναρκωτικά. Απ' την άλλη όμως, σίγουρα δεν μπορούμε να φανταστούμε τι διαδικασία είναι αυτή. Δηλαδή, λέμε εντάξει, θα κάνει μία θεραπεία, μία απεξάρτηση και τελειώσαμε, ας πούμε. Δεν είναι έτσι όμως, έτσι δεν είναι, κυρία Σκοτρογιάννη? Είναι ακριβώς έτσι. Η θεραπεία, η διαδικασία της απεξάρτησης είναι πάρα πολύ σημαντική, πάρα πολύ σπουδαία. Χρειάζεται χρόνο και μέσα στο θεραπευτικό πρόγραμμα, όπως και στο ΚΕΘΕΑ Στροφή και σε όλα τα θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ, η απεξάρτηση γίνεται μέσα από έναν τρόπο στεγνό, έτσι όπως λέμε εμείς, χωρίς υποκατάστατα. Και ουσιαστικά έχει σαν στόχο. Χωρίς υποκατάστατα, χωρίς έτσι, υποκατάστατα, να το διευκρινίσουμε αυτό. Ακριβώς, γιατί έχουμε ακούσει και για τα προγράμματα μεθαδόνησης. Φυσικά, αλλά είναι χωρίς. Δεν εντασσόμαστε σε αυτό. Τα προγράμματα επίσης είναι δωρεάν, δηλαδή μπορεί κανείς να έρθει χωρίς να έχει έγνοια και κάποια αγωνία κατά πόσο μπορεί να ανταποκριθεί σε κάποιο κόστος, δεν υπάρχει. Και τα προγράμματα είναι εθελοντικά, με την έννοια ότι κανείς είναι πολύ σημαντικό να πάρει και μια απόφαση, αλλά βέβαια ακόμα και δεν την πάρει ο ίδιος. Να σας ρωτήσω κάτι τώρα, όσο αφορά την θεραπεία, έτσι, ας μην πάμε και στην επανένταξη μετά, τη θεραπεία, την απεξάρτηση καθ' αυτή. Πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται? Καταρχήν, όταν ένας έφηβος που είναι στα όρια τα ηλικιακά 13-21 που υποδέχεται και η στροφή, το ΚΕΘΕΑ Στροφή, πρέπει να κάνει ένα πρώτο βήμα για να προσεγγίσει το πρόγραμμα, αυτό γίνεται κλείνοντας ένα ατομικό ραντεβού. Περνάει δηλαδή μια διαδικασία, κλείνοντας ένα ατομικό ραντεβού με ένα τηλεφώνημα. Είναι πολύ άμεσο αυτό. Δεν υπάρχουν και λίστες αναμονής επίσης να διευκρινίσουμε και να ξεκαθαρίσουμε στα προγράμματά μας. Και εντάσσεται σε μια διαδικασία μιας πρώτης συνάντησης με το θεραπευτικό προσωπικό και με το πλαίσιο, ώστε να κατανοήσει και να καταλάβει ποια είναι όλη αυτή η διαδικασία που θα ακολουθήσει, να κινητοποιηθεί, να αρχίσει να μπορεί σταδιακά να μειώνει τη χρήση, γιατί, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια πορεία προς την απεξάρτηση, ώσπου να φτάσει σε ένα σημείο να αισθανόμαστε κι εμείς ότι υπάρχει και ένα πρώτο θέλω
Κάποια πρώτα θέλω. Αυτό για τώρα να ήταν η επόμενη ερώτησή μου, γιατί φαντάζομαι ότι δεν έρχονται όλα τα παιδιά συνειδητοποιημένα και με την απόλυτη θέληση ότι θέλουν να το περάσουν όλο αυτό. Αν μου επιτρέπεις και στις συζητήσεις που είχαμε με την κυρία Σκοδρογιάννη εκεί στο Κεθέαστροφο που πήγα και του συνάντησα, τα παιδιά μας είπαν ότι κάποια στιγμή τα ίδια αισθάνθηκαν ότι λύγησαν, ότι φύγαν, αλλά όμως τα ίδια μόνο τους ξαναγύρισαν πίσω, επέστρεψαν με δική τους πρωτοβουλία για να το συνεχίσουν και να το φέρουν εις πέρας και το κατάφεραν τελικά. Ναι. Όχι μόνο τα παιδιά τα οποία είδαμε και συζητήσαμε, αλλά και άλλα παιδιά. Γιατί τελικά κατάλαβαν ότι. Αυτό μετά όμως, μετά στην αρχή, ίσως υπάρχει αντίδραση. Ναι. Λοιπόν, αντίδραση και αντίσταση. Ναι. Δεν παραδέχεται εύκολα ένας έφηβος ότι έχει πρόβλημα. Οπότε εκεί έρχεται και η οικογένεια. Ή πιστεύει ότι μπορεί να το χειριστεί μόνος του, έτσι, γιατί αυτή είναι η ψευδαίσθηση. Ακριβώς. Όλοι ότι μπορούν να το ελέγξουν και αυτό είναι η μεγάλη παγίδα. Υπάρχει ότι αυτό νομίζουν. Ναι, η αίσθηση της δύναμης, αλλά με την κακή έννοια. Γιατί το σημαντικό είναι να ανακαλύψει κανείς τις εσωτερικές του δυνάμεις. Ωραία, για πείτε μου λίγο, πόσο κρατάει η απεξάρτηση, ένα χρόνο, δύο χρόνια. Η διαδικασία της απεξάρτησης στην κύρια φάση θεραπείας, στη θεραπευτική κοινότητα που ακολουθεί στη συνέχεια, κρατάει περίπου 1 με 1,5 χρόνο. Όλα βέβαια αυτά είναι πάρα πολύ σχετικά και σημαντικά με την έννοια ότι ένα παιδί μπορεί να κάνει και κάποιο πισωγύρισμα, αλλά ένα παιδί μπορεί ίσως και όπου να το ολοκληρώσει. Αυτό το χρονικό διάστημα τα παιδιά τα φιλοξενείτε εσείς στο χώρο σας, αυτόν τον 1,5 χρόνο, ή πάνε και σπίτι τους. Τα παιδιά τα οποία διαθέτουν οικογενειακό υποστηρικτικό περιβάλλον και οι γονείς. Ελεγχόμενο. Ελεγχόμενο, γιατί και οι γονείς συμμετέχουν στο πρόγραμμα οικογένειας. Ναι. Όπως αναφέρθηκε και πριν, δεν μπορεί κανείς γονιός. Μιλάμε για μια αλλαγή η οποία είναι συνολική. Αφορά όλη την οικογένεια, γιατί όπως λέμε και εμείς, η χρήση είναι ένα σύμπτωμα που ουσιαστικά βγάζει στην επιφάνεια αρκετά προβλήματα και δυσλειτουργίες. Οπότε, και να ολοκληρώσω μόνο αυτό που με ρωτήσατε, ότι στην περίπτωση όμως που δεν υπάρχει οικογενειακό υποστηρικτικό περιβάλλον, γιατί ένα παιδί μπορεί να προέρχεται καταρχήν και από άλλη χώρα και ίσως έχει βρεθεί κρατούμενο σε μια φυλακή όπως στο ειδικό κατάστημα κράτηση Νέων Αυλώνα που έχουμε και εκεί πρόγραμμα συμβουλευτικής. Οι γονείς που να εργάζονται όλη μέρα και να μην μπορούν να. Ναι, από την επαρχία, που οι γονείς τους είναι σε κάποια επαρχία και πόλη και είναι μόνα τους στην Αθήνα. Mm-hmm. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει και ο ξενώνας της κοινότητας, mm-hmm. ο οποίος παρέχει τη φιλοξενία σε όλο το διάστημα που διαρκεί η θεραπευτική κοινότητα. Τα παιδιά όμως δεν χάνεται και η συνοχή της θεραπευτικής κοινότητας όταν κάποια από τα παιδιά φεύγουν και γυρίζουν στο σπίτι τους το βράδυ με την οικογένειά τους και ξαναλέμε πάλι σε ελεγχόμενο περιβάλλον. Εγώ ξέρετε τι κράτησα τα παιδιά. Από τη, συγκεκριμένα από τη μία κοπέλα που θα δούμε και αν προλάβουμε και το βίντεο μετά, είπε ότι εμείς αισθανόμαστε τόσο καλά εδώ πέρα και μακάρι να ξαναν όλοι πόσο καλή δουλειά γίνεται εδώ και πόσο έχουμε βοηθηθεί και ότι είμαστε σαν οικογένεια. Αυτό το έχω πάμε κρατήσει. Να δούμε τι μας είπε η Μαρία, που από τα 14 της χρόνια και εκείνη έπεσε θύμα των ναρκωτικών. There were nights and mornings when you come to me. Τι είναι σημαντικό να έχει κάποιος. Ανθρώπους. Το πιο σημαντικό απ' όλα, είτε θα είναι οικογένεια, είτε θα είναι φίλοι. Find your way into my bones, my joints, into my veins. Ήμουν περίπου 14,5 όταν ξεκίνησα τη χρήση. You spelled your name in charcoal all over my body. Η πρώτη στιγμή πιστεύω ότι ήταν όταν ας πούμε έκανα χρήση και άφηνα, ας πούμε, πολλούς να με εκμεταλλεύονται για να μπορώ να καταφέρω να κάνω χρήση. But these days, I just walk with you. These days, I'll let you stay. Κάνω ένα άτομο από την οικογένειά μου χρήση και έφτασα στην ηλικία και γνώρισα και τις παρέες. Δηλαδή μου ήταν κάτι πολύ φυσικό το να κάνω χρήση. Επειδή ήμουν και ένα άτομο που είχα πολλές ανασφάλειες, γενικά έτσι από μικρή, ένιωθα, ας πούμε, όταν ξεκίνησα τη χρήση ότι είμαι χαρούμενο, ότι είμαι καλά, ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα. Από ένα σημείο και έπειτα πάλι κάτι μου έλειπε. Δηλαδή, από την μια ουσία πέρασε σε μια άλλη ουσία. Ναι, ακριβώς έτσι. Δηλαδή, χρόνο με το χρόνο, ας πούμε, έμπαινα όλο και πιο βαθιά στη χρήση. Το πρόβλημα, ας πούμε, δεν ήταν η χρήση από μόνη της, ήταν όλο το γύρω-γύρω της χρήσης. Είναι πολύ τραγικό που χάνεις τις σχέσεις. Είχαν χαθεί οι ρόλοι, δεν υπήρχε μάνα, πατέρα, κόρη, ας πούμε, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Είχα χάσει, ας πούμε, τους φίλους μου. Γενικά είχα αρχίσει να συναναστρέφομαι με άτομα που
ήταν πολύ, πολύ κακής ποιότητας άνθρωποι, δεν είχαν να μου προσφέρουν κάτι, το αντίθετο, με τραβούσαν όλο και πιο κάτω. Από εκεί και πέρα, πώς ήτανε? Νιώθεις μονίμως ότι είσαι άδειος. Δεν υπάρχει κάτι που να κάνεις που να μην το συνδυάσεις με τη χρήση. Είτε αυτό θα είναι στεναχώρια, θα είναι χαρά, ερωτική σχέση που θα έχεις με τον άλλο. Ό,τι και να κάνεις, οτιδήποτε, αν δεν έχεις και αυτό παράλληλα, νιώθεις άδειος. Δεν σε ικανοποιεί τίποτα. Μπορεί να κρατήσει μισή ώρα. Όλη την υπόλοιπη μέρα όμως τι κάνεις? If I could find words to tell you I'm sorry. Εσύ πώς αποφάσισες να σταματήσεις? Τι ήταν αυτό που σε σόκαρε και να πεις ότι μέχρι εδώ τέρμα, δεν πάει άλλο, εγώ θα το σταματήσω? Είχα φτάσει σε ένα σημείο που ήταν πολύ άσχημο. Δηλαδή, μην νομίζει κάποιος ότι άμα κάνει χρήση κάποιος είναι μόνο αυτό. Περνάς και σε άλλους τομείς. Δηλαδή, μπορεί να αρχίσεις να κλέβεις. Υπάρχει πορνεία, υπάρχουν πολλά πράγματα που πάνε μαζί με αυτό. Δεν είναι μόνο η χρήση δηλαδή. Είχα πει ότι θα κάνω μια προσπάθεια έτσι από μόνο μου να κόψω τη χρήση. Και τότε είχε τύχει να μου προτείνει ο πατέρας μου και να μου πει, ας πούμε, αν θέλω να πάω στη Βουλγαρία για να σπουδάσω. Είχα τελειώσει το σχολείο. Και λέω εγώ, ας πούμε, από μέσα μου, καλά, όχι ότι θέλω να σπουδάσω. Απλά σκέφτηκα ότι, όπα, μια ευκαιρία να σηκωθώ να φύγω από εδώ, να κόψω και με αυτούς που κάνω παρέα. Και εκεί αντί να κόψω τη χρήση, εννοείται, τα έκανα τρεις χειρότερα. Και ό,τι δεν είχα ζήσει εδώ, ας πούμε, στα χρόνια που έκανα χρήση, τα ζήσα εκεί σε 6-7 μήνες δηλαδή που έμεινα. Και ήταν το τελειωτικό χτύπημα. Δηλαδή, έφτασε σε ένα σημείο που καταρχήν έμεινα τελείως μόνη μου. Και έφτασε σε ένα σημείο που είπα ότι ή φεύγω έτσι όπως είμαι και κάνω κάτι, ή θα πεθάνω. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν ήθελα να ζω καταρχήν έτσι όπως ήμουν. Δεν υπήρχε λόγος. Στην πραγματικότητα ήταν οι γονείς σου αυτοί που την τελευταία στιγμή... Η μάνα μου συγκεκριμένα, στην αρχή. Μετά, από κάποιο καιρό, ακολούθησε και ο πατέρας μου, αλλά η μάνα μου ήταν στην αρχή που με βοήθησε. Έμαθε, τέλος πάντων, που είχα φτάσει και τι έκανα. Και ευτυχώς ήταν αμέσως πολύ θετική στο να παρατήσω σπίτια, σχολές, τα πάντα και να σηκωθώ να φύγω από εκεί και να έρθω σε ένα πρόγραμμα. Και με βοήθησε πολύ αυτό. Δηλαδή, λίγο ήθελα. Ήθελα ένα τσάκι, ήθελα κάποιον να με τραβήξει, να μου πει έλα. Όταν ήξερα ότι ήξεραν και τους κοίταξα. Δηλαδή, αυτή ήταν η χειρότερη στιγμή. Αισθανόσουν δηλαδή ότι έχεις αποτύχει ως προς τις προσδοκίες που είχαν για σένα? Ναι, αισθανόμουν ντροπή βασικά. Ντρεπόσουν. Αυτό αισθανόμουν, μεγάλη ντροπή. Αισθάνεσαι δυνατή? Φυσικά και αισθάνομαι δυνατή. Αισθάνομαι πολύ περήφανη καταρχήν που νιώθω ότι είναι το πρώτο πράγμα που καταφέρω, ας πούμε, να το κάνω από την αρχή μέχρι το τέλος της ζωής μου. Δηλαδή, πλέον νιώθω μια σιγουριά για τον εαυτό μου. Λέω εντάξει, μετά από 2 χρόνια δεν τίθεται θέμα, ας πούμε, να ξαναγυρίσω πάλι εκεί. Μακάρι να μπορούσε, ας πούμε, να μπορούσε ο κόσμος να δει τι κάνουμε εδώ και πώς είναι εδώ και πώς είμαστε στο μεταξύ μας. Και με τα παιδιά και με το προσωπικό. Είμαστε πραγματικά σαν οικογένεια. Τώρα όμως όλα αυτά ανήκουν σε ένα παρελθόν. Ναι, καλά, εντάξει. Τι δουλειά θες να κάνεις, ναι. Πώς φαντάζεσαι το μέλλον? Λοιπόν, θέλω να σπουδάσω. Είναι πολύ μεγάλο στόχος αυτός που έχω και θα το προσπαθήσω κατευθείαν με το που τελειώσω την κοινότητα. Θέλω να γίνω κοινωνική λειτουργός. Εγώ αυτό ήθελα πάντα. Δεν το θέλω τώρα. Αυτό είναι το αστείο. Ότι ήθελα να γίνω κοινωνική λειτουργός, νομίζω πριν ξεκινήσω τη χρήση. Θυμάμαι από 13-14 χρονών έλεγα ότι ήθελα να το κάνω αυτό. Πιστεύω ότι έχω όλες τις βάσεις και μέσα από την κοινότητα και την υποστήριξη πλέον να το καταφέρω. Και νιώθω ότι πατάω και στα πόδια μου, κάτι που δεν το ένιωθα ποτέ. Μπράβο στα παιδιά αυτά έτσι που είχαν τη δύναμη και τους εύχομαι ό,τι το καλύτερο για το όλοι μέλλον. Όλοι αυτό ακριβώς ευχόμαστε και εγώ δεν ξέρω, επειδή ίσως τους γνώρισα και από κοντά, με έχουν συγκινήσει πραγματικά πάρα πολύ και τα δύο τα παιδιά.
ιστορίες τους. Εγώ τώρα θα ήθελα κάτι να ρωτήσω ακόμα την διευθύντρια του ΚΕΘΕ Άστροφη. Είπατε λοιπόν ότι 1,5 χρόνο περίπου διαρκεί η βασική απεξάρτηση, η βασική θεραπεία, σωστά? Η κύρια φάση θεραπείας που είναι η θεραπευτική κοινότητα. Όπου όλο το χρονικό διάστημα αυτό υπάρχουν συμπτώματα, πώς το λένε, στέρησης, ναι. Όχι, όχι, φυσικά. Όχι. Αυτό το ζήτημα τελειώνει από την πρώτη, είναι πάρα πολύ, ένα ζήτημα που τελειώνει αμέσως, δηλαδή ενώ δεν είναι στη διαδικασία της θεραπευτικής κοινότητας. Όταν ένα παιδί μπαίνει στην κοινότητα, σημαίνει ότι ήδη έχει σταματήσει από την πρώτη φάση τις ουσίες, ναι. Άρα μπαίνει και ουσιαστικά ξεκινάει ο δρόμος και η πορεία της θεραπείας και δεν υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα όπως αναφερθήκατε. Εκεί θα παρακολουθήσει και στην κοινότητα θα συμμετέχει ενεργά, όχι θα παρακολουθήσει, σε μια καθημερινή καταρχήν ζωή, η οποία έχει μέσα πάρα πολλά πράγματα. Όπως είδατε και στο βίντεο, είναι ένα σπίτι, είναι ένα κλασικό σπίτι η θεραπευτική κοινότητα. Έχει και είναι πολύ σημαντικό να δίνει και να εκπέμπει ένα μήνυμα ότι εδώ μιλάμε για ένα σπίτι, μια κοινότητα όπου κανείς μπορεί να βιώσει πολύ σημαντικές συναισθηματικές καταστάσεις και σχέσεις, κάτι που το έχουν ανάγκη πάρα πολύ και οι έφηβοι φυσικά, σε αυτή την ηλικία, αλλά και όλος ο άνθρωποι. Σε αυτόν τον 1,5 χρόνο δηλαδή η στήριξη είναι πιο πολύ είναι ψυχολογική, και όμως εσείς τους δείχνετε ένα δρόμο πώς μπορεί να γεμίσει η μέρα διαφορετικά, εκτός από τη χρήση των ναρκωτικών, κάπως έτσι. Εικαστικές, θεατρικές δραστηριότητες, αθλητικές δραστηριότητες, με οποιοδήποτε τρόπο προσπαθούν να τους δώσουν όσο περισσότερα πράγματα μπορούν και να τους δώσουν καινούργια κίνητρα για να κάνουν πράγματα. Βεβαίως. Επίσης είναι πολύ σημαντικό κανείς να μαθαίνει και να αποκτά δεξιότητες για τη ζωή του συνολικά και όχι μόνο για την περίοδο εννοείται που είναι στο πρόγραμμα. Δηλαδή, όταν κανείς μαθαίνει να μαγειρεύει στα πλαίσια μιας ομάδας κουζίνας. Η κυρία Αργυράκη έχει μια ερώτηση. Πάνω στο μαγείρεμα, ο γιος μαγειρεύει από 7 χρονών, ας πούμε, και είναι πολύ καλό. Αυτό είναι άσχετο. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό για τους γονείς από πολύ μικρά τα παιδιά να τα οδηγούν, να ασχολούνται μαζί τους και να τα προσανατολίζουν προς τη μουσική ή προς κάποια άλλη μορφή τέχνης, έτσι ώστε να απασχολούνται ακόμα, πάρα πολύ, που έχει να είναι τελείως το ένα απέναντι από το άλλο. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα για να μην έχουν το χρόνο να πηγαίνουν στραβά. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, οι κοινή συνισταμένη των οικογενειών που συνήθως παρουσιάζουν πρόβλημα τα παιδιά τους, υπάρχει κατά ένα μέρος, υπάρχει κάποιο σημείο αναφοράς που είναι το πιο επικίνδυνο που το έχετε δει εσείς, χωρισμένοι γονείς ή κάτι ανάλογο? Θα λέγαμε ότι ίσως δεν είναι βοηθητικό κανείς να σκέφτεται ότι, παραδείγματος χάρη, όπως ήταν και ένα, ξέρετε, ένα αξίωμα κατά κάποιο τρόπο και στο παρελθόν, ότι παιδιά των χωρισμένων γονιών μπορεί να είναι εκείνα τα οποία θα κάνουν χρήση ναρκωτικών. Μπορεί να είναι παιδιά από γονείς που να είναι μαζί, όμως μπορεί να είναι μαζί, αλλά η σχέση να μην είναι ουσιαστική, να είναι χώρια. Μπορεί, δηλαδή νιώθουν κενό μέσα, να νιώθουν τους, νιώθουν κάποιο πρόβλημα και ψάχνουν να βρουν τον τρόπο να γεμίσουν το κενό τους. Έλλειψη επικοινωνίας. Ποιος αντιλαμβάνεται συνήθως το παιδί του ότι είναι χρήστης ναρκωτικών, η μητέρα ή ο πατέρας? Η μητέρα, γιατί η μητέρα θεωρούμε ότι έχει και τη μεγαλύτερη επαφή και τη συναισθηματική και στο μεγάλο ενός παιδιού. Ο πατέρας συνήθως μπορεί να λείπει πολλές ώρες από το σπίτι, και η μητέρα βέβαια σήμερα ως εργαζόμενη. Η μητέρα συνήθως και εκείνη μπορεί να είναι η πρώτη που μπορεί να κάνει την επαφή. Βέβαια, εμείς εννοείται ότι ζητάμε και τη συμμετοχή και των δύο, όπου υπάρχουν. Έχουμε και οι δύο. Έχουμε όμως και περιπτώσεις, όπως την περίπτωση του κυρίου Δημήτρη Αλεξία, όπου εκείνος μας είπε ότι ο γιος του ξεκίνησε τα ναρκωτικά για να τραβήξει την προσοχή του πατέρα. Για πάμε να δούμε τι μας είπε ο κύριος Δημήτρης. Μόλις τελείωσε το δημοτικό, που δεν μου έδωσε τη δυνατότητα να καταλάβω ποια είναι, πώς θα ήταν αυτό το παιδί χωρίς τη χρήση. Εγώ δηλαδή το παιδί μου το μεγάλωσα μέσα στη χρήση. Πώς ένα παιδί 12 χρονών πέφτει στα ναρκωτικά? Είμαστε μια οικογένεια πάρα πολύ χαλαρή, πάρα πολύ ανοιχτή. Είμαστε μια οικογένεια χωρίς ιδιαίτερα όρια. Θεωρούσαμε τους εαυτούς μας σε εισαγωγικά δημοκρατικούς. Δεν θέλαμε να επιβάλλουμε στα παιδιά μας πράγματα που θα μπορούσαν να τα λυπήσουν, να τα στεναχωρήσουν, να τα δυσκολέψουν κτλ. Οπότε εσείς μετά αισθανόσασταν υπεύθυνος? Όταν έφτασα πλέον στο σημείο να μου αποδειχθεί περίτρανα, κατάφασα ότι ο γιος μου κάνει χρήση, γιατί τον συνέλαβε η αστυνομία για κατοχή και χρήση. Θύμωσα τόσο πολύ
με αυτό το παιδί που δεν μπορούσα πλέον να δω ούτε τα λάθη που είχα κάνει εγώ, ούτε τα λάθη που είχε κάνει η υπόλοιπη οικογένεια, ούτε τα λάθη που είχε κάνει ο ίδιος. Αρνιόμουν. Του έριξα όλο το βάρος ότι αυτός φταίει, αυτός πήγε και έκανε χρήση. Έχει μετανιώσει. Δεν νομίζω να έχει μετανιώσει. Εγώ πιστεύω ότι θα αισθάνεται επιτυχημένος. Ότι πέτυχε αυτό που ήθελε με αυτό που έκανε. Όπου αυτό που ήθελε τελικά ποιο ήταν, να τραβήξει την προσοχή μου. Πιστεύω ότι μπορεί να είναι και ικανοποιημένος από αυτό. Εγώ το βλέπω όμως να είναι ικανοποιημένος από αυτό που κάνει σήμερα. Είναι ένας άνθρωπος που κάνει αυτό που θέλει να κάνει, ένας άνθρωπος ο οποίος επιτέλους ακολουθεί το όνειρό του. Είναι ένας όριμος άντρας. Γερός, υγιής. Πιο σημαντικό ποιο είναι στη σχέση παιδιού-γονέα? Από τη δική μου εμπειρία. Να είναι ο γονιός γονιός. Δεν είμαστε φιλαράκια, δεν είμαστε συνάδελφοι, δεν είμαστε ίσοι, είμαστε γονείς. Διαφορετικές περιπτώσεις, αλλά ο Γολγοθάς ο ίδιος. Πώς βρίσκουμε το ΚΕΘΕΑ, για πείτε μας λίγο έτσι για τους τηλεθεατές μας που θέλουν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί σας. Ωραία. Το ΚΕΘΕΑ συνολικότερα και όλες τις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ μπορεί κανείς μέσω της τηλεφωνικής γραμμής στήριξης το 1145 να απευθυνθεί και να μάθει για όλα ακόμα τα προγράμματα. Ακόμα και για μια ερώτηση ή για μια συμβουλή φυσικά, στην πρώτη φάση. Φυσικά. Ναι. Όσον αφορά το ΚΕΘΕΑ Στροφή, που είναι το θεραπευτικό πρόγραμμα που είμαστε εμείς για τους έφηβους και νεαρούς ενήλικες, απευθύνεται σε δύο τηλέφωνα που μπορεί να τα δώσουμε, στο 210-88-20-277. Ο έφηβος επικοινωνεί σε αυτό το τηλέφωνο για να κλείσει το πρώτο του ατομικό ραντεβού και στο 210-88-40-862, όπου ο γονιός επικοινωνεί επίσης για να κλείσει το ραντεβού. Και στη συνέχεια τα πράγματα θα πάρουν το δρόμο τους και θα ακολουθήσουν την πορεία. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι και ο Σύλλογος Οικογένειας που υπάρχει και που στηρίζει ουσιαστικά την προσπάθεια και του προγράμματος, mm-hmm. διαθέτει και ένα ξενώνα που μπορεί να υποστηρίξει οικογένειες που μπορεί να προέρχονται από την επαρχία και από μακριά. Να στηρίξει λοιπόν την διαμονή της οικογένειας και στην πρώτη φάση της προετοιμασίας και της κινητοποίησης ενός παιδιού. Μάλιστα. Κάτι που θεωρούμε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία, ειδικά στο σήμερα και στην περίοδο της κρίσης. Έτσι δεν υπάρχουν οι οικονομικές δυνατότητες. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ και τις δύο πάρα πολύ. Στην κυρία Νέρκης να πω ότι τα καλύτερα σίγουρα έρχονται. Και ευχαριστούμε και εμείς. Να πραγματοποιηθούν όλα τα όνειρα του Ιουσούφ και να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε και ευχόμαστε το μήνυμα σήμερα που θα περάσει να είναι ότι μπορείς, αλλά όχι μόνος. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε εσείς. Πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, για όποιον θέλει να επικοινωνήσει, είπαμε τα τηλέφωνα του ΚΕΘΕΑ, αλλιώς εδώ με την εκπομπή και θα σας φέρουμε εμείς σε επαφή. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Αλλάζουμε σελίδα και πάμε να δώσουμε δώρα. Γιατί έχουμε και δώρα σε αυτή την εκπομπή, έτσι να φτιάξει λίγο η ανοιξιάτικη μας διάθεση. Έτσι δεν είναι, Στέφανε? Βέβαια. Τι βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, και ωραία ανοιξιάτικα τραγουδάκια. Σ' άκουγα. Έτοιμοι είμαστε. Καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας, τι κάνετε? Είμαι πολύ καλά, ελπίζω να είστε κι εσείς. Το όνομά σας, πείτε μας και από πού μας τηλεφωνείτε. Λέγομαι Καλλιόπη. Καλλιόπη, και από πού μας παίρνετε? Σας τηλεφωνώ από τη Θεσσαλονίκη. Από τη Θεσσαλονίκη, από πού? Εγώ θέλω συγκεκριμένα να μου λέτε από πού. Από την Κηφισιά. Από την Κηφισιά της Θεσσαλονίκης όμως. Έχει Κηφισιά της Θεσσαλονίκης. Έχει Κηφισιά. Ακριβώς, ναι. Ωραία, λοιπόν, οπότε είναι σαν να μένουμε στην ίδια περιοχή εδώ με το Σωστά. κανάλι, αλλά αλλού. Έτοιμοι να τραγουδήσετε? Να παρακαλέσω τον Στέφανο, ναι. επειδή ξέρω ότι έχετε πάρα πολύ ωραία δωράκια και θα ήθελα πολύ να κερδίσω, ναι. να του πω ότι η ηλικία μου είναι περίπου εκεί γύρω από τα 45 με 50,
να κανονίσει κάτι αυτός, ωραίο, να το πάμε μαζί. Αχ, έτσι ναι. Γλυκά που το είπε η κυρία Καλλιόπη, δεν μπορείς να της αρνηθείς. Όχι, κοίτα τι ήθελα να πω. Σου χαλάει το πρόγραμμα. Καθόλου. Τι? Για να δούμε, αυτό το ξέρετε. Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά. Ξαφνικά στο πλάι να με προσπερνάει ήταν μια ωραία σαλονικιά. Στο λευκό το πύργο πήρα τα φιλιά της, είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά. Από το βαρδάρι ήταν η μαμά της, παππού προς παππού σαλονικιά. Τέλεια! Λοιπόν, σας το έκανε το χατήριο Στέφανος, κυρία Καλλιόπη. Άστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τώρα πείτε μου όμως τι δώρο να σας δώσω. Θα σας αφήσω, επειδή είστε πολύ γλυκιά, να διαλέξετε. Θέλετε ένα ρολόι από την εταιρεία Φερέντι ή θέλετε ένα σετ περιποίησης μαλλιών από τα κομμωτήρια ΤΕΟ? Θα ήθελα ένα ρολογάκι. Ένα ρολογάκι. Έχει ωραίο ανοιξιάτικο, μια που δεν έχω για το καλοκαίρι κάτι. Ωραία, ωραία. Θα σας δώσω ένα πολύ ωραίο χρώμα. Ωραία. Αυτό που μου αρέσει εμένα πάρα πολύ είναι αυτό εδώ το κοραλλορόζ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό θα σας δώσω. Αφήνομαι στο ωραίο σας γούστο. Να είστε καλά. Με γεια. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε άλλη μια γραμμή όμως. Άλλη μια γραμμή για άλλο ένα δώρο. Για να δούμε από πού θα μας πάρουν τώρα. Καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας. Είστε καλά. Συγχαρητήρια από την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Από πού μας τηλεφωνείτε? Από το Παγκράτη. Από το Παγκράτη. Και το όνομά σας? Μίνα. Νίνα. Ωραίο όνομα και αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Έτοιμοι να τραγουδήσετε? Έχω σήμερα επέτειο. Επέτειο γάμου. Επέτειο γάμου. Τα πόσα χρόνια κλείνετε, αν επιτρέπετε? Κλείνω τα 25. Μπράβο, συγχαρητήρια. Χρόνια σας πολλά. Αυτό τι είναι? Είναι αλήθεια? Είναι ο ασημένιος ο γάμος? Τα 50, Όχι, είναι ο Χάλκινος. Ο Χάλκινος. Όχι, τα 50. Τι είναι τα 25 χρόνια, κυρία Νίνα? Είναι ο Χάλκινος, ο ασημένιος ή ο Χρυσός? Τα Χάλκινα είναι. Τα Χάλκινα. Λοιπόν, τα κάτεργα. Και στα δαχτυλιά. Όχι, όχι, για μένα δεν είναι. Και στα διαμαντένια. Για μένα ήταν καλά. Και στα διαμαντένια, να είστε πάντα καλά. Λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να τραγουδήσουμε. Και εγώ θέλω ένα τραγούδι, θέλω πολύ να κερδίσω. Ωραία, ωραία, για πάμε. Το Στέφανο να δω, τι θα μου κάνει. Εντάξει. Κι εγώ αυτόν κοιτάω. Τρέπομαι. Τα λόγια μικρά για να πούνε τι νιώθω. Μικρό μυστικό ή ατέλειωτο πόθο. Μα όσα κι αν πω τώρα πια θα είναι λίγα. Από όσα γνωρίζω, από όσα κι αν είδα. Και όσο έχω καρδιά θα σου τραγουδάω. Κι όσα λόγια να πω θα είναι σ' αγαπάω. Όσο έχω, έχω φωνή, έτσι, θα σου τραγουδάω. Τι? Κι όσα λόγια σου πω θα είναι σ' αγαπάω. Όσο έχω φωνή θα σου τραγουδάω. Τι? Σ' αγαπάω. Αυτό ήταν. Καλά, είστε κανάκο. Μπράβο, μπράβο, να είστε καλά, να είστε πάντα καλά. Ένα σετ περιποίησης μαλλιών από τα κομμωτήρια ΤΕΟ. Όχι, θέλω ένα ρολογάκι. Το δώσαμε το ρολόι, το δώσαμε στην κυρία προηγουμένως. Θα μας ξαναπάρετε. Δώστε και εμένα ένα που μου αρέσει πάρα πολύ. Τι να σας κάνω λοιπόν. Είστε τόσο γλυκιά. Τι να σας κάνω, από... έχει επέτειο η γυναίκα, έχει επέτειο, 25 χρόνια γάμου είναι αυτά. Λοιπόν, ένα ρολόι δικό σας. Να είστε καλά, να, αυτό εδώ το σετ εδώ που είναι πάρα πολύ ωραία, έτσι για όλες τις εξόδους σας, και τις πιο βραδινές και τις καλοκαιρινές και από όλα. Να είστε καλά, λοιπόν, τι να κάνω, επέτειο γάμου είναι αυτή, Χάλκιν. 5 χρόνια. Χάλκιν. Τι να κάνουμε, Στέφανε, τι να κάνουμε, πες μου, τι να κάνουμε. Εγώ δεν σε κοίταξα, δεν σε κοίταξα, δεν σε παρενόχλησα σήμερα καθόλου. Καθόλου. Αυτά. Λοιπόν. Άμα προλάβουμε θα ξανάρθω. Άμα προλάβουμε θα ξανάρθω. Τώρα όμως θέλω να δω τι έχουν ετοιμάσει εδώ τα κορίτσια. Girl power, Φοφός Γότζου και Ευγενία Ζήνδρου. Ό,τι κίτρινο βρίσκεις. Α, αυτό είναι από τα ρολόγια τα Φερέντι. Φοφό, έχει ένα κίτρινο μπαζάκι εδώ, να το πάρει. Σου πάει πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, το έχει ταιριάξει φοβερά, έτσι. Αυτό τι είναι από κάτω, αυτό είναι ένα. Όχι, είναι διπλό κομμάτι. Είναι διπλό κομμάτι. Ναι. Και αυτό είναι αυτό που το τριτώνει. Αυτό το φτιάξει η Ευγενία. Εγώ βάλει κι εγώ.
Καλά, φοβερά είναι αυτά. Δικά μου, εγώ τα φτιάχνω. Ψηλό γαζί. Ψηλό γαζί, μαγαζί, το έχω ανοίξει. Σας περιμένω, σας περιμένω όλοι στο ψηλό γαζί, στο χαλάνδρι. Ωραία, και όχι μόνο. Πάντα φτιάχνω σειρά, άνοιξη καλοκαίρι και φτιάχνω και σειρά χειμώνα. Πάντα όμως μπορεί να έρθει κάποιος να θέλει να το συνδυάσει με δικά του ρούχα, οπότε... Μα να σου πω κάτι, ναι. Απλά, και με τίποτα να φοράς, βάζεις αυτό επάνω. Το τα συγκεκριμένα είναι τάση, γιατί είναι το κίτρινο που είναι τάση και είναι και οι μεταλλικές ίνες που είπαμε. Γι' αυτό το έβαλα, κατάλαβες, για να δείξουμε ότι είναι και αυτό τάση, ας πούμε. Λοιπόν, για να δούμε όμως τώρα την τάση και αυτή την παντελόνα, τη φοβερή που έχω τρελαθεί που μου αρέσει πάρα λοιπόν, πολύ. Λοιπόν, είναι αυτό που σας είπα και πριν. Εδώ πέρα έχουμε πολλές τάσεις μαζεμένες. Mm-hmm. Πρώτον, παντελόνα με κινέζικο πατρόν, που παραπέμπει λίγο σε σχεδιαστές Κινέζους, σε κινέζικη έτσι. Σου θυμίζει λίγο κιμονό, σου θυμίζει λίγο αυτά τα παντελόνια που φοράνε. Οι πολεμιστές. Αυτός είναι Έλληνας σχεδιαστής όμως. Αυτός είναι ο Νάσος Ντότσικας, είπαμε. Ναι. Είναι φοβερός νέος σχεδιαστής και έχει αυτή την τάση. Έχει την τάση τη floral που είπαμε και πριν. Τα λουλούδια που είναι για τέταρτη σεζόν συνεχίζουν να είναι στη μόδα. Και έχουμε από πάνω τη μεταλλική ίνα που έχουμε πει ότι είναι πάρα πολύ τάση επίσης. Και το παστέλ που είπαμε ότι είναι τα χρώματα τα απαλά, ροζ. Λέγαμε με την Ευγενία πόσο εκπληκτική είναι η φούστα σου. Ναι. Και μου εξηγούσε ότι και αυτό το ντεσέν πάλι και είναι αυτό φέτος. Είναι τάση. Είναι μια τάση η οποία έχει να κάνει με γκράφιτι, αφηρημένη τέχνη. Πάρα πολύ το καλοκαίρι είναι και αυτό. Για το δικό μου ρούχο μιλάτε. Ναι, το δικό μου που φέρε η κυλίστρια η τέλεια. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο. Ωραία και φορεμένο πάρα πολύ ωραίο. Αυτό το look μου αρέσει πολύ. Και είδες, αυτό είδες πόσο διάτρητο είναι όμως. Φοράμε ένα μπέζ από μέσα σουτιέν. Ναι, δεν θέλετε τίποτα. Είναι okay, ναι. Το μπέζ του δέρματος το σκούρο είναι το μαγικό χρώμα όταν θέλουμε να μην φαίνεται τίποτα. Καλά, και αυτό θα μου αρέσει φοβερά. Και να δεικνύει και την κορμοστασιά. Αυτά είναι Enough Creations. Θα έρθει κάποια στιγμή η σχεδιάστρια να σου τα δείξει. Το κανονίσαμε μόλις τώρα, backstage. Καλά, τι κανονίζετε εσείς την ώρα, έτσι. Κανονίζουμε εσείς. Δουλεύουμε εμείς την εκπομπή από πίσω. Λοιπόν, έλα να παραδώσω τώρα το μακιγιάζ. Και όπως σας υποσχέθηκα, eyeliner σε χρώμα. Φωσφοριζέ. Ναι. Μπλε φωσφοριζέ. Μπλε electric φωσφοριζέ. Με έντονο φούξια στόμα. Βλέπεις τι ωραία που δεν είναι ο συνδυασμός. Τελείως ανοιξιάτικο, τελείως καλοκαιρινό. Φρέσκο. Είναι όντως πιο φωσφοριζέ αυτό το φούξια ροζ. Φούξια. Καθαρό φούξια. Και το πορτοκαλί το πολύ έντονο φέτος στο χείλη. Πάει σε όλες μας αυτό το χρώμα. Ερωτηματικό. Ναι, ερωτηματικό. Στα χρώματά μας πάει. Στις ξανθές πάει. Δεν πάει πολύ στις κοκκινομάλες. Σωστό. Ναι. Όχι στις κοκκινομάλες το φούξια. Σε όλα τα δέρματα. Όχι, όχι, όχι. Πάει. Ναι. Και την κόρη σου θα θες όλα αυτά, το να κόκκινο, το πούμε. Ναι, βέβαια. Πολλές αποχρώσεις του κόκκινου. Ποιο χρώμα μου είπες, Κιμ? Το κεραμίδι. Λοιπόν, γιατί έχω μπερδευτεί και εγώ τώρα. Δέρματος, χρώμα δέρματος. Σε όλα, σε ανοιχτόχρωμες, σε μελαχρινές. Όχι σε πάρα πολύ, όχι σε πάρα πολύ στα ρένιες. Ναι. Εκείνες όχι τι να προτιμήσουν. Θα χρησιμοποιήσουν πιο κόκκινες αποχρώσεις. Πιο κόκκινες, αλλά το eyeliner και λίγο ίσως και πιο πορτοκαλί. Ναι, όχι, όχι. Μα το βλέπεις τη ώρα που αναδεικνύει το μάτι και πόσο πολύ το φωτίζει. Από μέσα τι έχετε βάλει, μολύβι μπλε. Ναι, έχω βάλει μολύβι μπλε. Και έχω κάνει και ένα έτσι απαλό σβήσιμο με μια σκιά λίγο πιο ρόζ για να ταιριάζει και με το στόμα και με το ρούζ. Έντονο eyeliner. Έντονο, να φαίνεται. Παχύ, και σε όλες τις αποχρώσεις χρωμάτων. Πράσινο, μπλε, έντονα χρώματα. Έχει και ρόζ και φούξια eyeliner. Ναι. Ναι. Ναι, αλλά βέβαια θέλω να σου πω ότι οι αποχρώσεις του κόκκινου είναι λίγο περίεργες στο μάτι, γιατί μπορεί να τις δείχνει, να δείχνει το μάτι λίγο πιο κουρασμένο στην πορεία του μακιγιάζ. Ενώ το μπλε, να σου πω το μπλε, πώς φαίνεται. Ξανά. Ναι. Ξέρω, εγώ δεν έχω βάψει το μάτι μου ποτέ μπλε. Δεν ξέρω. Φαίνεται λίγο περίεργο, λίγο έντονο. Μου φαίνεται βαμμένο το μπλε. Έχουμε συνηθίσει βαμμένο, όλοι στα γίνα, τα χρώματα ή στις αποχρώσεις του γκρι και του μαύρου. Τα δεν σημαίνει όμως ότι μία στις τόσες δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιο μακιγιάζ έντονο και με τόσο έντονη γραμμή. Ναι, κοίταξε με τη θάλασσα, με το καλοκαίρι, με αυτά πάει το μπλε. Αλλά δεν ξέρω, όσο ναι, φορές έχουμε και πολύ χρώμα. Με μπλε αποχρώσεις, μου φαίνεται χρώμα έντονο. Ναι. Δηλαδή, δεν πρέπει να κάνεις και άλλο πράγμα και μπλε σκιά και μπλε eyeliner. Θα κάνεις μόνο μία ωραία γραμμή. Τέλεια. Και ένα ωραίο στόμα. Έντονο. Έτοιμα τα κοριτσιά. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τέλεια. Λοιπόν, πού σε βρίσκουμε, είπαμε στο Χαλάνδρι. Χαλάνδρι, Σόλωνος 27. Για οτιδήποτε θέλετε να φτιάξουμε από την αρχή. Για ωραίες
ή να μεταποιήσουμε ρούχα, να μεταμορφώσουμε ρούχα παλιά που θέλουμε, αλλά κυρίως για να φτιάξουμε κάτι καινούριο, ωραίο. Και σε βρίσκουμε στη σχολή του. Ναι, στη σχολή του Αντένα. Στη σχολή του Αντένα, για όσους θέλουν να μάθουν. Και το site, ποιος είναι το site? Είναι fofosgodus.gr, το όνομά μου. Και μας βρίσκεται και στην εκπομπή του Γιώργου του Μητσικώστα. Κάθε Πέμπτη, στο κανάλι του Έψιλον. Dream Team. Ναι, ναι. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Και εμείς. Λοιπόν, Κωνσταντίνε. Φτιαχτήκαμε, κάναμε τα πάντα ό,τι ήταν, ό,τι ήταν στη δυνατότητά μας. Πρέπει να πάμε και σινεμά όμως, πανέτοιμες πλέον. Τι θα δούμε? Το Σαββατοκύριακο, εδώ πάμε σινεμά, θα δούμε την Αόρατη Γυναίκα. Την? Την Αόρατη Γυναίκα. Α, όχι, αφού φτιαχτήκαμε να είμαστε αόρατε. Τζάμπα εγώ, τζάμπα το μάψιμο, τζάμπα το ντύσιμο. Τι ταινία είναι αυτή? Λοιπόν, The Invisible Woman, η Αόρατη Γυναίκα. Μια ταινία η οποία μας ταξιδεύει στην Μεγάλη Βρετανία. Εκείνος είναι ένας από τους μεγαλύτερους συγγραφείς όλων των εποχών. Μεταξύ άλλων έχει γράψει Μεγάλες Προσδοκίες και τη Χριστουγεννιάτικη Ιστορία. Mm-hmm. Εκείνη είναι μια νεαρή άσχημη ηθοποιός. Εκείνος είναι 45 ετών, εκείνη μόλις 18. Ο λόγος για την... Πατημένα. Ο λόγος για την... Ο λόγος για την Έλλη Τέρναν και που είναι ο κρυφός... Η κρυφή σχέση, ο κρυφός έρωτας του συγγραφέα Καρόλ Ντίκενς. Κλασικά. Η οποία ο έρωτας είναι κρυφός και γι' αυτό η ταινία μιλάει για μια αόρατη γυναίκα. Για πάμε να δούμε το τρέιλερ, Κωνσταντίνη. The sea, standing alone, until there was a great retiring wave. He seemed to leap up into it with a mighty bound. And the ship was gone. Truly, Mr. Dickens, it is never so alive as when it is spoken by its author. Thank you. Mr. Dickens! Mr. Dickens! Hello. You are an admirer of my husband's work? At the moment, I'm lost in Copperfield. Nellie has read every chapter twice. I am glad. Every human creature is a profound secret to every other. Until that secret is given to another, and then perhaps two human creatures may know each other. Why are you up so early? I must go to London. Mr. Dickens, why didn't you tell us you were coming? The last minute impulse. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. I could see you were. Είναι σίγουρο. A big spender, spend a little time with me. Μια θάλασσα γαλάτσια. Αλλά το τελειώσει το πρώτο, ε. Πόσο χρόνο έχουμε? Πόση ώρα θέλετε να κρατήσει αυτό? Α, δυο μικρούλια. Κατευθείαν φινάλε. Κατευθείαν φινάλε. Και μετά μπαίνουμε κάτι. Δεν μου κάνεις τα. Δεν μου κάνεις τα. Α, είναι πολύ ωραίο κομματάκι αυτό. Καλά, πλάκα κάνω. Έλα, εντάξει. Πλάκα κάνω εγώ πλέον. Ναι. Το ξέρω ότι σε κρύα. Δύο πλούσια. Αλλιοντάρισε. Θα να πω όπως το είπες. Ζεμένο, φωτιαζεμένο. Βγαίνουμε τώρα στον αέρα από φωνή η Κιμ και μετά ξεκινάμε το τραγούδι μας. Σας ευχαριστώ και κλείνουμε μουσικά. Εντάξει. Ωραία, λίγο πιο εδώ που σου είπα, λίγο, ελάχιστα. Να σας πιάνει η κάμερα καλύτερα εκεί. Πολύ ωραία. Εκεί. Ποια κάμερα, εκεί κάτω. Εκεί απέναντι, εκεί. Πάμε. Πέρασε η ώρα για σήμερα. Δεν πειράζει όμως, γιατί και αύριο στις 12 ακριβώς θα είμαστε εδώ με το Μαγκαζίνο Life και θα σας περιμένουμε με πολλά πολλά θέματα και πολλά πολλά αποκλειστικά. Αυτό έχω να πω μόνο.
Μπέση Αργυράκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα κοντά μας. Και εγώ σας ευχαριστώ, πέρασα πολύ ωραία, ενημερώθηκα για τα πάντα. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις, καλή επιτυχία στην κόρη σου. Ευχαριστώ. Που την βλέπουμε τώρα έτσι κάθε Παρασκευή στο Voice, καλή επιτυχία να έχει. Και συνεχεία στην οικογένειά σου και τα πολύ όμορφα παιδιά σου. Θέλουμε να σε ακούσουμε. Σε ευχαριστώ, να σε ακούσουμε τώρα, θέλουμε το τώρα. Στέφανο. Έτσι. Σίγουρα. Αφήνω την εκπομπή σε εσάς. Ποιο θες να πω αυτό, το που είπαμε έτσι. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, sorry, fine. So would you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork with every man I see. A big spender, spend a little time with me. Μια θάλασσα γαλάζια τα μάτια σου απόψε. Πού είμαστε καλέ? Να το ξαναπάμε. Να το ξαναπάω. Θάλασσα γαλάζια τα μάτια. Ωραία. Σε τι τόνο θες να το πούμε? Σε αυτό. Πες μου τι τόνο είναι για να το πιάσω αμέσως. Ρε. Ρε. Μια θάλασσα γαλάζια τα μάτια σου απόψε. Κι εγώ καράβι στο νυχτό. Με παίρνεις άλλος κόσμος, αγάπη μου απόψε. Κλαρά κι εγώ κι εσύ φωτιά. Μια θάλασσα γαλάζια τα μάτια σου απόψε. Κι εγώ καράβι στα νυχτά. Με παίρνεις άλλος κόσμος, αγάπη μου απόψε. Κλαρά κι εγώ κι εσύ φωτιά.